διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Σήμερα, βεβαίως, ξαναβρισκόμαστε ζωντανά μαζί μετά από μια διακοπήσα περιοδία στη Μακεδονία. Διακοπήσα λόγω των πολιτικών εξελίξεων που έχουμε. Δεν μπορέσαμε τελικά να ολοκληρώσουμε την περιοδία στη Μακεδονία και δεν μπορέσαμε τελικά να πάμε στα Γρεβενά, στην Κοζάνη και στην Καστοριά, όπου είχαν προγραμματιστεί για αυτές τις ημέρες τις ανάλογες ομιλίες και εκδηλώσεις. Βρεθήκαμε πίσω, ήμασταν αναγκασμένοι να βρεθούμε πίσω, καθότι έχουμε ιδιαίτερες πολιτικές εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο κύριος Τσίπρας, κάνει το τρίτο διαγγελμά του, το τελευταίο από το Σαββατοκύριακο, μετά από την Παρασκευή το βράδυ, μετά τις 12, όπου διατύπωσε πρώτα την εισήγησή του για την για δημοψήφισμα. Δεν γνωρίζουμε τι λέει, ελπίζουμε σύντομα να μάθουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα πράγματα είναι λιγάκι περίεργα, θα λέγα. Δηλαδή, ποιο είναι το περίεργο? Το περίεργο είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι εξήγηλε δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα αυτό το κάνει με τους χειρότερους δυνατούς όρους, χωρίς να εξασφαλίζει τη δυνατότητα πολιτικού διαλόγου κατά τη συνταγματική επιταγή. Θα μου πείτε τώρα συνταγματική επιταγή. Την μόνη επιταγή που ξέρει το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας είναι αυτή με τα πολλά μηδενικά επάνω και με την οπισθογράφηση από πίσω, ώστε να μπορεί να εξαργυρώνεται μου του ιδίου. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά όμως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα: πώς ακριβώς προετοιμάστηκε αυτό το δημοψήφισμα? Το δημοψήφισμα αυτό ετοιμάστηκε από μια κυβέρνηση η οποία δεν πήρε κανένα μέτρο να προστατεύσει την ελληνική οικονομία και κυρίως έκανε ορισμένες κινήσεις οι οποίες μας προβληματίζουν. Πρώτον, δεν φρόντισε να κάνει παρακράτηση των χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδας, των χρημάτων που προορίζονταν για επιδόματα στους ανέργους και συντάξεις στους συνταξιούχους. Όπως είχε ανακοινώσει από την Πέμπτη ο κύριος Στουρνάρας, εκτός και αν είπε ψέματα, τα χρήματα υπήρχαν, ήταν διαθέσιμα. Γιατί δόθηκαν στις τράπεζες, ενώ ήξερε η κυβέρνηση ότι θα εξαγγείλει δημοψήφισμα και θα γινόταν ο κακός χαμός στα ATM, όπως και έγινε. Δεύτερον, δεν προστάτεψε το τραπεζικό σύστημα της χώρας, τουλάχιστον όσον αφορά τους καταθέτες, από τη στιγμή που ήξερε, μέχρι και οι πέτρες ξέρανε, ότι η αντίδραση του κύριου Ντράγκη θα ήταν αυτή που κατήγγειλε η κυβέρνηση. Δηλαδή, ότι δεν θα έδινε περαιτέρω ρευστότητα. Με το έτσι γουστάρει, γιατί έτσι του δίνει το δικαίωμα το κατσατικό της Ευρωπαϊκής Ιδρυτικής Τράπεζας. Και αυτά του Τσίπρα περί παρανομίες και ανοησίες αφορούν ανόητους, αφελείς και όσους δεν ξέρουν το πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό. Λοιπόν, όλοι το ξέρανε. Όλοι το ξέραμε. Φωνάζαμε. Λέγαμε, πήγαινε σε δημοψήφισμα από το Φλεβάρι. Αλλά όπως μας είπε ο κύριος Δραγασάκης, δεύτερος ή στην ιεραρχία της κυβέρνησης, είχαν κάθε πολιτική πρόθεση να υπογράψουν από το Φλεβάρι, αλλά δεν υπήρχε η πολιτική βούληση. Τώρα αυτό δεν το διευκρινίζει. Τι εννοεί δεν υπήρχε πολιτική βούληση? Δεν ήθελε ο Τσίπρας? Δεν αφήνανε τον Τσίπρα? Δεν υπήρχαν οι εσωκομματικοί συσχετισμοί, οι κατάλληλοι? Πάντως μας οδήγησαν με τους χειρότερους δυνατούς όρους σε ένα δημοψήφισμα που βεβαίως θα κερδίσει το όχι, γιατί είναι το αισιχτήρ του Έλληνα και αυτό δεν το στερείς, με μια αγριότητα ενός πανικού, με μια αγριότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να δημιουργήσουν πανικό. Εάν διαβάζατε το Σαββατοκύριακο το γερμανικό και δυτικό τύπο γενικότερα, θα νομίζατε ότι στην Ελλάδα κίνεται του Κωσόβου, κυριολεκτικά του Κωσόβου. Οι επινοητές και οι επιτελείς του bank run και του πανικού στην Ελλάδα εν μέσω δημοψηφίσματος θέλανε ο ένας Έλληνας να πατάει τον άλλον ή να δαγκώνει στο λαιμό τον άλλον προκειμένου να αρπάξει ένα πακέτο ρύζι ή μια ζάχαρη. Αυτό θέλανε. Δεν έγινε δυστυχώς για αυτούς. Και βεβαίως η συντριπτική
ανωτερότητα του όχι, το οποίο το παραδέχονται όλα τα πρακτορία, τα ξένα πρακτορία ειδήσεων, συνεχίζει να είναι και ανισχύει πάρα πολύ Ευρωπαίους και μη. Διότι ναι, μπορούν να κρατήσουν αυτή τη βδομάδα. Τα χειρότερα όμως θα έρθουν την επόμενη βδομάδα. Όχι αν γίνει όχι, αν υπάρξει το όχι, αλλά πρωτίστως αν υπάρξει ναι. Η κυβέρνηση πήρε την ευθύνη να κλείσει τις τράπεζες και να βάλει πλαφόν στις αναλήψεις. Ευνοϊκότατο κλίμα για να προχωρήσει μετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε κούρεμα αποταμιεύσεων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι σύμφωνα με τα ξένα δημοσίευματα και κυρίως τα δημοσίευματα του Financial Times, έχει δοθεί ήδη εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και στις εγχώριες τράπεζες να προετοιμάσουν κούρεμα αποταμιεύσεων από το πρώτο ευρώ με σταδιακό τρόπο. Δηλαδή κούρεμα 100%. Δηλαδή από το πρώτο ευρώ ξεκινώντας από τα 100.000, μετά πηγαίνοντας στα 50.000 και μετά πηγαίνοντας εφάπαξ καταβολή σε όλα τα διαθέσιμα που υπάρχουν στις τράπεζες, σε καταθέσεις, σε αποταμιεύσεις. Αυτό είναι δεδομένο, πάτε το πώς να το πούμε. Και βεβαίως δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να γίνει και πριν την Κυριακή ακόμη. Σε μια προσπάθεια να τρομοκρατήσουν τον ελληνικό λαό ώστε να ψηφίσει, εάν είναι οριακά τα πράγματα, η ζυγαριά να κλείνει προς τη μεριά του ναι. Να είσαστε σίγουροι όμως ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, ειδικά αν υπάρχει το ναι. Εάν δεν υπάρχει το ναι αλλά υπάρχει το όχι, τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνολική ρήξη με τους δανειστές μέχρι τέλους, δηλαδή μέχρι εξόδου από το ευρώ και διαγραφή του χρέους. Εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε, γιατί λέγονται πολλά ότι θα μας διώξουν από το ευρώ κτλ. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι τέτοια πρόθεση των δανειστών δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί αν μας διώξουν, εάν υποθέσουμε ότι υπήρχε η διαδικασία ή τέλος πάντων δημιουργούσαν τη διαδικασία να μας διώξουν από το ευρώ, τα χρέη πώς θα μας φόρτωναν τα χρέη? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας που αυτή τη στιγμή έχει πάρει στην πλάτη του το συνολικό ποσό των μνημονίων, πώς θα τα κάνει απαιτητά από μια χώρα η οποία έφυγε από το ευρώ? Μην ακούτε τους ηλίθιους, σκεφτείτε το λιγάκι. Η δικαιοδοσία αυτού του μηχανισμού είναι στα όρια της Ευρωζώνης. Αρχίζει δηλαδή και τελειώνει μέσα στα όρια της Ευρωζώνης. Δεν είναι δανειστής γενικά. Είναι μηχανισμός υποστήριξης ή διάσωσης, όπως λέγεται, με σκοπό τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Εάν εμείς φύγουμε, δηλαδή αποτύχει να μας διατηρήσει σταθερότητα, να μας διατηρήσει το ευρώ για τη σταθερότητα του ευρώ, τότε γιατί εμείς το χρωστάμε? Γιατί εμείς να το χρωστάμε? Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος να παραμείνει στο ευρωσύστημα? Αποδεσμεύεται από το ευρωσύστημα. Άρα, γιατί να χρωστάνε οι ελληνικές τράπεζες, στις εγχώριες τράπεζες, στο ευρωσύστημα? Για πέστε μου, με ποια λογική, σύμφωνα με ποια σύμβαση, πού και πώς έχει υπογραφεί αυτή η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας? Δηλαδή, μια χώρα, εδώ είναι το μεγάλο παλούκι για όλους τους Ευρωπαίους, ότι τόσο η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και οι άτυπες συμφωνίες που αφορούν την Ευρωζώνη δεν προβλέπουν κανενός είδους υποχρέωση για μια χώρα που είτε οικειοθελώς είτε όχι φεύγει από το ευρώ. Πώς θα ζητήσουν λεφτά? Στη βάση ποιας συμβατικής υποχρέωσης? Εδώ, ακόμη και με το Δέλτα Νιτάφ, η υποχρέωσή μας από το Δέλτα Νιτάφ απορρέει από τη συμμετοχή μας σε αυτό. Εάν η Ελλάδα αποφασίσει να φύγει από το Δέλτα Νιτάφ, καμία υποχρέωσή της προς αυτό δεν αναγνωρίζεται. Δεν υπάρχει τρόπος κανένας ή το Δέλτα Νιτάφ να υποχρεώσει την Ελλάδα νομικοπολιτικά, να το πούμε έτσι, με βάση διεθνές συμβάσεις και διεθνές δίκαιο, να πληρώσει το χρέος προς το Δέλτα Νιτάφ. Εάν αυτό δεν ισχύει για μια διακρατικού τύπου συμφωνία όπως αυτή του Δέλτα Νιτάφ, γιατί να ισχύει για την Ευρωζώνη, η οποία λειτουργεί μόνο και με βάση το κριτήριο σταθερότητας του ευρώ?
εφόσον εγώ απαλλάσσομαι από αυτή την υποχρέωση, το να διατηρώ ή να θυσιάζομαι σωστότερα για την σταθερότητα του ευρώ, γιατί θα κουβαλήσω μαζί μου το χρέος? Για ποιον λόγο? Το ίδιο και οι εγχώριες τράπεζες. Γι' αυτό και όλοι αυτοί που ουρλιάζουν ότι ακόμη και αν φύγει η χώρα από το ευρώ, φέρνει μαζί της τα χρέη, δεν έχουν να παρουσιάσουν ούτε ένα νομικό επιχείρημα. Ούτε ένα. Έτσι ρε παιδιά, για την πλάκα. Ένα νομικό επιχείρημα. Με βάση ποια συμβατική υποχρέωση που έχει υπογράψει η χώρα, τα χρέη αυτά μεταφέρονται και στην Ελλάδα εκτός ευρώ. Από πού και σπούρε παιδιά? Δεν είναι χρέη προς την ελεύθερη αγορά. Είναι χρέη προς το συγκεκριμένο μηχανισμό, ο οποίος έχει αποκλειστική και μόνο αρμοδιότητα τη σταθερότητα του ευρώ και κινείται μόνο εντός δικαιοδοσίας του ευρώ. Μπορεί να μου εξηγήσει για κάποιος πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Να μου φέρει ένα νομικό επιχείρημα. Δεν λέω να λέει τις παπαρούνες με το φερτουτσίνο. Λέω συγκεκριμένα. Και επειδή έχουμε κάνει, έχουν αναφερθεί για Ζάμπια, Γκάνα, Ζιμπάμπουε και κάτι δυσανοησίες. Ερώτηση. Η Ζιμπάμπουε, μάλλον μην πάμε στη Ζιμπάμπουε, πάμε στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα το 2004, το 2006 αποχώρησε οικειοθελώς από το ΔΝΤΑΦ. Εξαργύρωσε τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα που ήταν η συμμετοχή της στο ΔΝΤΑΦ, πήρε το κομμάτι του χρυσού το οποίο είχε δεσμευτεί από τους Αμερικανούς σε βάρος της Βενεζουέλας και σηκώθηκε και έφυγε. Υποχρεώσεις ουδεμία. Δεν αναγνωρίζεται υποχρέωση με βάση το κατσατικό του ΔΝΤΑΦ σε χώρα που αποχωρεί από το ΔΝΤΑΦ. Δηλαδή, αν χρωστά αυτά τα 30 δισεκατομμύρια και αποφάσισε αύριο το πρωί η κυβέρνηση να αποχωρήσει από το ΔΝΤΑΦ, στάχτηκε μπούρμπερι τα 30 δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί να τα ζητήσει το ΔΝΤΑΦ. Δεν έχει τρόπο. Δεν υπάρχει υπογραμμένη κανενός είδους δανειακή σύμβαση. Και η δανειακή σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί αφορά μόνο και αφορούν μόνο στο βαθμό που παραμένουμε μέλη του ευρώ. Εξού και το γεγονός ότι τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου, δηλαδή η έδρα των δανειστών της Ελλάδας και φυσικά το αγγλικό δίκαιο για τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Λοιπόν, γι' αυτό μην ακούτε. Ο μόνος τρόπος για να φύγει η Ευρώπη από την Ευρωζώνη η Ελλάδα είναι μόνο δια της απαιτήσεως του ελληνικού λαού. Κανένας άλλος τρόπος. Και αν πούμε όχι, τι θα γίνει αλήθεια με τις τράπεζες, τις εγχώριες? Θα πτωχεύσουν. Βεβαίως. Γιατί είναι ήδη χρεοκοπημένες. Βεβαίως. Αλλά γιατί θα χαθούν οι καταθέσεις? Οι καταθέσεις τι είναι? Εγγραφές, λογιστικές εγγραφές στις τράπεζες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη ρευστότητα των τραπεζών. Από το 1999 και μετά απελευθερώθηκε η λεγόμενη τραπεζική αγορά και έτσι διδόθηκε το δικαίωμα στις τράπεζες σε ολόκληρη τη Δύση να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να δανείζουν όσο θέλουν, να μπορούν να επεκτείνονται σε διάφορα πιστωτικά προϊόντα χωρίς την υποχρέωση να υποστηρίζουν τις καταθέσεις, την καταθετική τους βάση με ρευστότητα, με λεφτά στο ταμείο. Έτσι λοιπόν οι καταθέσεις είναι ανύπαρκτες ουσιαστικά. Είναι απλές εγγραφές. Αυτές οι απλές εγγραφές δεν χάνονται, γιατί να χαθούν? Εάν πτωχεύσουν οι τράπεζες, δεν χάνονται οι εγγραφές. Αυτό που χάνεται είναι το χρέος προς τις τράπεζες. Δηλαδή θέλω να πω ότι όποιος χρωστάει στις τράπεζες χάνεται. Παράδειγμα. Αυτό ισχύει για μια τράπεζα, παράδειγμα, η οποία δεν βρίσκει άλλη τράπεζα που να αγοράσει το ενεργητικό της όταν κλείνει αυτή η τράπεζα. Και τότε γλιτώνουν οι δανειστές, οι δανειολήπτες. Πολύ δε περισσότερο να πρόκειται για όλες τις τράπεζες, τις λεγόμενες τιμικές που έχουν το 93% των αγορών. Γιατί λοιπόν να χρωστάνε οι δανειολήπτες? Είναι ωραία παιδιά, σαν να έχετε πάρει με δόσεις ένα αυτοκίνητο από μια αντιπροσωπεία και η αντιπροσωπεία κλείνει, φερμέ λαμπούς, τελειώσαμε. Από πού και ως πού εσείς θα χρωστάτε?
φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς έχετε ζήσει μια τέτοια περίπτωση, όχι με αυτοκίνητα, αλλά κάποια αγαθά τα οποία έχετε προμηθευτεί με δόσεις. Και κλείνει η εταιρεία και εσείς από ποιον νοήμα. Ποιος θα έρθει να εισπράξει δόσεις από εσάς. Ποιος θα έρθει να απαιτήσει αυτά τα πράγματα τη στιγμή που η εταιρεία δεν έχει διάδοχη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στον φίλο ή φίλη που είναι στο τηλέφωνο και συνεχίζουμε. Ναι, σας ακούμε. Χαίρετε κύριε Καζάκη, έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Χαίρετε. Κάνετε, πώς είστε, καλά? Όσο μπορούμε. Να είστε καλά. Ήθελα το πρώτο να πω ένα σχόλιο, το τι γίνεται με τα κανάλια εδώ. Το έλα να δεις. Έχει πέσει τέτοια προπαγάνδα, βέβαια είναι και δικαιολογημένη από μια άποψη εδώ με τους ανθρώπους, με τους συνταξιούχους, αλλά το τι προπαγάνδα κάνουν δεν λέγεται. Το δεύτερο, κάτι είπατε για τις καταθέσεις, για το κούρεμα, ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι θα γίνει και στην Ελλάδα. Αυτό το κούρεμα και με την Κύπρο που έγινε, τι έγινε δηλαδή, χάσαν οι άνθρωποι τελείως τα λεφτά τους ή αργότερα η τράπεζα τους έδωσε ένα ποσό? Όχι, όχι, χάσαν το 56% των καταθέσεών τους. Α, μάλιστα, μάλιστα. Και ένα άλλο, η Τουρκία που δεν είναι στο ευρώ, επειδή είστε ένα θησαυρό γνώσεων, έχουμε ξαναμιλήσει παλιότερα, λέγομαι Μανώλης Μπηλιανός, αν θυμάστε που σας έλεγα για τη διαγραφή του παγκόσμιου χρέους και λοιπά, που μου κάνατε, τι οικονομία έχει που δεν είναι στο ευρώ? Η οικονομία, τι εννοείται η οικονομία? Έχει προστατευμένη οικονομία. Έχει μια προστατευμένη οικονομία, δεν είναι ανοιχτή οικονομία όπως η δική μας. Μάλιστα. Δηλαδή έχει εφαρμόζει δασμολογική προστασία και άλλες μεθόδους προστασίας της οικονομίας της και επιδοτούμενη οικονομία. Παράδειγμα, τις δραστηριότητες που η Τουρκία θέλει να αναπτύξει τις επιδοτεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Δεν έχουμε δικαίωμα. Όχι βέβαια, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπονται η κρατική ενίσχυση κλάδων και φορέων της οικονομίας και ούτε έμεσα ούτε άμεσα. Ενώ για παράδειγμα στην Τουρκία, για παράδειγμα, θέλοντας να ενισχύσει την γλωσσοδική της βιομηχανία, έχει επιβάλει δασμό 60% επί της τιμής οποιοδήποτε γλωσσοδικού προϊόντος έρχεται από την Άπο Ανατολή. Μάλιστα. Εγώ ξέρετε, δεν σας την κάνω εντυπωνή ότι σύζυγε. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα. Όχι, σας το λέω, οικονομίες που δεν είναι στο ευρώ. Πρέπει αναγκαστικά, γιατί γίνεται, και εξοργίζομαι που τα ακούω, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση ότι είμαστε στο ευρώ και είμαι μαζί σας. Εγώ έχω 30, σας λέω παρενθετικά, χρόνια να πάω να ψηφίσω, ρίχνω λευκό και τώρα θα πάω να το ρίξω δαγκωτά, όχι, γιατί έχει πέσει πολύ οργή μέσα μου. Γιατί πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε, είναι το άγιο δισκοπότηρο το ευρώ. Και στο κάτω κάτω της γραφής, να σας το πω έτσι, να φάμε ψωμί και τυρί και να το στείλουμε στο διάολο. Να τους στείλουμε στο διάολο. Γιατί πρέπει να είμαστε δηλαδή και να μας πατάνε κάθε φορά? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν θέλουμε τώρα να έχουμε 3-4 αμάξια, εγώ εδώ που ζω στον Καρέα, έχει πήξει από Mercedes, BMW, άλλος έχει 3-4-5, εγώ δεν έχω κανένα προσωπικά. Να πενάσουμε ρε αδερφέ και να τους στείλουμε στο διάολο. Γιατί πρέπει αναγκαστικά να είμαστε? Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Όχι, συμφωνώ σε αυτό. Μόνο που. Να το ρίξω τα κοτό, όχι. Βεβαίως, έτσι πρέπει. Η κυρία μου που έχει να ψηφίσει και αυτή πολύ καιρό. Έτσι πρέπει να είναι, να δώσουμε ένα μήνυμα Eisichtir. Eisichtir. Αλλά γιατί πρέπει να είμαστε κύριε Καζάκη οπωσδήποτε, είναι το άγιο δισκοπότηρο? Γιατί όχι βέβαια. Γιατί διάφορους ηλίθιους που βγαίνουν και γιατί να βγούμε από το ευρώ και χανόμαστε, γιατί να μην πάμε στο νομισμά μας που πήγαμε τότε ο κύριος Σιμίτης για να μ' ακούσουν και οι τηλεθεατές, όταν ήταν να μπούμε, μας έλεγε ότι θα πάμε με χρυσά κουτάλια. Θυμάμαι την κυρία Αποστολάκη συγκεκριμένα, αν τη θυμάστε, υπουργό. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω, θυμάμαι. Και θυμάμαι. Πάει η ντομάτα 3 ευρώ το κιλό. Αυτό δηλαδή είναι ευημερία? Να μην τρελαθούμε κιόλας. Εσείς φάγατε με χρυσά κουτάλια? Ω, βέβαια, σαφώς. Ναι, ναι, στο ενίκιο είμαι. Στο ενίκιο είμαι ακόμα. Τότε μας λέγανε ότι σε μια δεκαετία μέσα. Ναι. Θα πιάσουμε το επίπεδο των μισθών της Γερμανίας και θα έχουμε το κοινωνικό κράτος της Γαλλίας. Το αστείο είναι ότι ο μισθός για 9 εκατομμύρια Γερμανούς είναι 400 ευρώ τώρα πια και το κοινωνικό κράτος της Γαλλίας διαλύθηκε από την Ευρωζώνη. Και έτσι εμείς πάμε ολοταχώς να πιάσουμε επίπεδο Βουλγαρίας, το οποίο το πιάσαμε, διότι με συγχωρείτε, ο καθαρός βασικός μισθός με τον οποίο δουλεύει ο μεγαλύτερο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα αυτή τη στιγμή των εργαζομένων, εάν σκεφτεί κανείς
ότι είναι έναντι, πληρώνονται περισσότεροι εργαζόμενοι έναντι και είναι 400 περίπου, 420 αν θυμάμαι καλά, τα καθαρά. Εάν βάλετε και το γεγονός ότι πληρώνονται έναντι, δηλαδή στη χρονιά, στους 12 μήνες, πληρώνονται με μείον 3 ή 5 μήνες, θα δείτε ότι πιάσαμε τους μισθούς Βουλγαρίας. Τους έχουμε πιάσει. Και έχουμε να κατέβουμε ακόμη σκαλοπάτια. Εσείς κύριε Καζάκη, συνολικά μια εκτίμηση και να μην τρώω το χρόνο σας, τι πιστεύετε συνολικά ωφέλησε η νομισματική ένωση και το κοινό νόμισμα τους λαούς της Ευρώπης ή τους έβλαψε ή κάποιοι ωφεληθήκανε και κάποιοι πεινάνε? Έτσι μια γενική εκτίμηση. Τους μόνους που ωφέλησε είναι τους τραπεζίτες και τις μεγάλες πολυεθνικές, κανέναν άλλο. Ωραία. Όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Άρα ήταν μια φούσκα αυτό. Ήταν μια μεγάλη απάτη. Και τα βλέπουμε και εμείς στην Ελλάδα, να μην λέμε πράγματα, τα ζούμε. Γιατί δεν έκανα και δεν πήρα κι εγώ σπίτι, γιατί δεν έχω 2-3 αμάξια, δεν έχω εξοχικό. Φτωχός ήμουνα και φτωχός παρέμεινα, που μας τα λέγανε τότε και λέγανε αμάν θα μπούμε και θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Υπήρξε, βέβαια, για να πούμε το στραβού το δίκιο, υπήρξε μια συστηματική πολιτική διαμέσου των ευρωπαϊκών κονδυλίων, κυρίως, και τη πελατειακή σχέση του κράτους, που δημιουργήσε κοινωνικά ερίσματα αυτής της πολιτικής, μετατρέποντας ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας σε απατεώνες εκπεπιθήσεως και εκθέσεως, οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει δουλειά. Είναι αυτοί που μαζεύονται εμπιστωμένοι με Ευρώπη. Δεν ξέρουν τι σημαίνει δουλειά, τι σημαίνει δουλεύω, τι σημαίνει μέσα από τη δουλειά μου προοδεύω. Ξέρουν μόνο οι αρπαχτοί, το κρατικοδίαιτο, το ρουσβέτι, το βάζω πλάτη, όλα αυτά, στείνω πισινό και τα γνωστά. Αυτοί είναι που μαζεύονται εκεί έξω. Πολύ σωστά κύριε Καζάκη, τώρα θα φανεί και η ωριμότητα του ελληνικού λαού. Αν θέλουν να αυτοκτονήσουν ή να ξαναγυρίσουν στην κακομοιριά και στην επαιτία, στο κάνουν. Θα ξέρετε ασφαλώς το περίφημο ιστορικό των Γράκχων. Έτσι θα έχετε διαβάσει ιστορία, γιατί είστε ιστορικά ακριβείς, σας το είπα και την άλλη φορά, πως πήγανε να αναδιανύμουν τα κτήματα στο ρωμαϊκό λαό και τους φάγανε πλούσιοι με δημιουργία και προπαγάνδα. Θα το ξέρετε το ιστορικό. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό οφείλεται, τι συμπέρασμα έχει ο ιστορικός του μέθοδος, στην απάθεια του ρωμαϊκού λαού. Δηλαδή αν ξεσηκωνόντουσαν και τους δέρνανε αγρίως ή δεν τους κρεμάγανε, αλλά τι να πω από εκεί πέρα. Ναι, γιατί υπήρχε το θέμα των προλεταρίων. Οι προλετάροι της αρχαίας Ρώμης ήταν, να το πούμε έτσι, το περιθώριο, ο υπόκοσμος. Και εδώ γίνεται ένα μεγάλο λάθος. Ο σύγχρονος προλετάριος, ο προλετάριος δηλαδή που δεν έχει άλλα μέσα προς το ζήν παρά μόνο τη δουλειά του, την εργασία του, λοιπόν, καταντάει προλετάριος της Ρώμης στο βαθμό που δεν έχει αίσθηση πατρίδας, αίσθηση δικαίου, αίσθηση αξιοπρέπειας και προπαντός αίσθηση τάξης, δηλαδή αίσθηση ότι όλοι μαζί, το συμφέρον του όλοι μαζί θα πρέπει να κερδίσουμε την ευημερία σε αυτόν τον τόπο. Στο βαθμό που δεν έχει αυτή την αίσθηση, καταντάει υπόκοσμος. Λούμπεν που τα λέγανε οι Γερμανοί φιλόσοφοι. Μα άμα θα εξαθλιωθεί ο άλλος, τι θα κάνει κύριε Καζάκη? Σωστό, σωστό. Θα μισεί αυτόν που έχει. Ακριβώς. Πολλοί έχουν οδηγηθεί στο έγκλημα και στη φυλακή, όχι γιατί θέλαν οι άνθρωποι, δεν μπορεί να βλέπεις τον άλλον δίπλα σου. Τέτοια συναισθήματα είναι ξένα βέβαια προς εμένα. Όχι πως θέλω να κάνω τον υπεράνω και να προοδεύει και εσύ. Να αφισβήτητα, μέσα σου δημιουργείται μια κακία. Λες αυτός, κοίταξε, πάει μπροστά και με αφήνει να είμαι και κάτω. Με πατάει. Τι θα κάνει, θα πάρει το άλλο στο μαχαίρι και θα σου κόψει το λαιμό. Τι θα κάνει ο άλλος? Σωστό. Πάντων, μη σας κουράζω άλλο. Θα δούμε την Κυριακή πόσο όριμος είναι ο ελληνικός λαός και πόσο με αυτούς τους αλήτες στα κανάλια. Αυτοί θέλουν άγριο ξύλο. Άγριο. Δεν μου έχει πετύχει κανένας μεγάλο δημοσιογράφος στο δρόμο. Όχι να τον δείρω. Απλώς θα τον ευτύσω. Δεν χρειάζεται να τον δείρεις. Θα μαζέψω όσο σάλιο έχω στο στόμα μου και θα του ρίξω όσο στο πρόσωπο. Τίποτα άλλο. Δεν θα τον πειράξω καθόλου. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαι πολύ αγανακτισμένος. Συγγνώμη για το ύφος. Να κρατήσετε αγανάκτησή σας. Καταρχάς να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα εμείς κατεβαίνουμε κάτω στο Σύνταγμα ακόμη μία φορά. Έχουμε τα γένεια του κεντρικού περιπτέρου του ΕΠΑΜ, για το όχι δηλαδή, και θα είμαι και εγώ εκεί. Έχω να σας φίξω το χέρι κύριε Καζάκη προσωπικά. 7 η ώρα είπατε στο 7 η ώρα στο Σύνταγμα, κάτω στην κεντρική πλατεία του Συντάγματος, στον κεντρικό χώρο της πλατείας Συντάγματος, θα είμαστε εκεί για να μην επιτρέψουμε σε κανέναν
να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Κύριε Καζάκη, θα είμαι εκεί εκτός αν συμβεί κάτι άλλο. Θέλω να σας γνωρίσω προσωπικά, σας το είπα και την άλλη φορά. Αν με θυμάστε που σας ρώταγα και για την οικονομία της Ιαπωνίας και για τη διαγραφή. Βεβαίως, βεβαίως, ναι, ναι. Δεν κόβει ο Ντράκη και μου είπατε θα ακυρώσει το ρόλο του. Θυμάστε? Ναι, ναι, ναι. Αν ναι. με θυμάστε. Λοιπόν, ναι. θα τα πούμε το απόγευμα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ βεβαίως. Για το χρόνο σας. Αντίο σας. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι ο κύριος Τσίπρας έστειλε στη χθες αργά το βράδυ, στις 30 Ιουνίου 2015, μια επιστολή η οποία έχει δημοσιοποιηθεί σήμερα, στο όπου αποδέχεται ουσιαστικά τις βασικές, σχεδόν όλες, τις απαιτήσεις των δανειστών. Πριν όμως πάμε σε αυτό το τι αποδέχεται, αποδέχεται χοντρικά ότι ζητάει να παραμείνει σε 30% η έκπτωση για τον νησιωτικό χώρο σχετικά με τα νέα, με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ. Το τι σημαίνει αυτό θα το δούμε στην πράξη. Προσέξτε, θα αυξηθούν, απλά θέλει να διατηρηθεί το 30% σε σχέση με το 23% που απαιτούσαν οι δανειστές στο νησιωτικό σύμπλεγμα και στους τουριστικούς χώρους. Ζητάει απλά ένα 30% μείωση, έκπτωση, δηλαδή στον νέο συντελεστή. Δεύτερον, απαιτεί, ακούστε για να τρελαθούμε, αποδέχεται τη σταδιακή αύξηση της προκαταβολής στις ατομικές επιχειρήσεις και αυταπασχολουμένους κατά 100% και επιπλέον την εξάλληψη της προνομιακής φορολογικής αντιμετώπισης των αγροτών συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων επιδοτήσεων για το ντίζελ των αγροτών μέχρι το τέλος του 2017. Και επίσης να μειωθεί το επίπεδο στρατιωτικών δαπανών κατά 200 εκατομμύρια το 2016 και 400 εκατομμύρια το 2017 μέχρι... Μιλάει ο ίδιος τώρα. Λοιπόν, επίσης το της... οι συντάξεις το 2000 αποδέχεται την πλήρη εφαρμογή του νόμου Λοβέρδου του 2010, δηλαδή βασική σύνταξη 360 ευρώ για να ξέρουμε τι λέμε, και επίσης του 2012, αλλά να εφαρμοστεί με καινούριο νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί από την κυβέρνηση Τσίπρα τον Οκτώβριο του 2015. Το ΕΚΑΣ θα εξαλειφθεί μέχρι το τέλος του 2019. Η νέα μεταρρύθμιση του 2012, να θυμίσουμε, είναι η σταδιακή εξάλληψη της επικουρικής. Για να ξέρουμε τι λέμε. Μιλάμε για κλοπή της επικουρικής από τη σύνταξη. Φυσικά, όλα τα επιπλέον επιδοτήσεις ή υποστηρίξεις της σύνταξης καταργούνται οριστικά μέχρι το τέλος του 2017, ξεκινώντας από 31 Οκτωβρίου 2015. Αυτά για τους συνταξιούχους. Και τέλος, για την αγορά εργασίας, το νέο προτινόμενο από τους δανειστές πλαίσιο εργασιακών σχέσεων θα νομοθετηθεί το φθινόπωρο του 2015. Ποιο είναι το προτινόμενο πλαίσιο των δανειστών? Είναι η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση των αποζημιώσεων για κάθε απολυμένο και φυσικά η νομιμοποίηση και μονιμοποίηση του έναντι στο μισθό ανάλογα με την κρίση, την κατάσταση και το συμφέρον του εργοδότη. Εάν αυτά θεωρούνται πρόοδος των διαπραγματεύσεων και της εξέλιξης με τους δανειστές, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω, γι' αυτό θα ψηφίσω όχι. Πάμε λοιπόν στο φίλο που περιμένει στην γραμμή. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. 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 Δημήτρη λέγουμε από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Καζάκη. Αν ο Τσίπρας θα μπορούσε να κάνει το δημοψήφισμα με ανοιχτές τις τράπεζες με δικιά του βούληση. Βεβαίως θα μπορούσε. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί πιστεύω ότι παίζει το παιχνίδι του, ναι. Να το πω έτσι κοντρά. Ο Καζάκης μπορεί να μπει μέσα στην τράπεζα της Ελλάδος και να κάνει εθνική πολιτική. Μπορεί να ανοίξει τις τράπεζες έστω και με capital control, δηλαδή με έλεγχο της ρευστότητας, γιατί δεν υπάρχει τώρα ρευστότητα, αλλά να είναι ανοιχτές οι τράπεζες, να μην υπάρχουν οι ουρές, να μην υπάρχει αυτή η ξεφτύλα που βλέπουμε.
βλέπουμε. Είχαμε προτείνει έγκαιρα και από την αρχή. Τι απαγορεύει ο Ντράγκη και αυτοί όλοι? Όχι, όχι, δεν το απαγορεύει. Δηλαδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός την κυριαρχία να ανοίξει τις τράπεζες του ή δεν μπορεί? Έχει. Για να επιβληθεί οτιδήποτε δεν αρκεί η εντολή Ντράγκη. Πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης. Και αν το ξέρετε βέβαια, οι τράπεζες κλείσανε μετά από εντολή του κυρίου Τσίπρα. Δεν κλείσανε από μόνες τους. Μετά από το διάγγελμα το βράδυ της Κυριακής. Λέω μήπως όμως δεν είχε πολύ ρευστότητα, οπότε κάτι... Να σας πω κάτι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Εάν δεν υπήρχε ρευστότητα επαρκής, ναι, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί στις 30 Ιουνίου δημοσιεύεται ΦΕΚ το 1295, ο αριθμός μπορείτε να το δείτε δηλαδή, ΦΕΚ 1295 30 Ιουνίου 2015, χθες δηλαδή, ναι, όπου η ελληνική κυβέρνηση δίνει εγγυήσεις του δημοσίου για να μπορέσει η εθνική να εκδώσει ομόλογα, δηλαδή να δανειστεί από την αγορά 4,26 δις και επιπλέον η Eurobank 1,91 δις. Δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να δώσει αυτές τις εγγυήσεις λέγοντας ότι θα ανοίξετε ρε κερατάδες και θα κρατήσετε τα ATM ανοιχτά? Γιατί δεν μπορεί να δανείζεσαι περίπου 6 δισεκατομμύρια με εγγυήσεις και να είσαι κλειστός. Αλλά αυτές οι εγγυήσεις δίνονται στο ευρωσύστημα. Μπορούσαν να μην γίνουν αποδεκτές. Όχι, είναι στις τράπεζες. Στην κάθε τράπεζα δίνεται. Ναι, αλλά οι τράπεζες είναι ευρωσύστημα, δεν είναι εθνική κυριαρχία. Όχι, το ευρωσύστημα τις εποπτεύει. Η κάθε τράπεζα είναι ξεχωριστή υπόθεση και ζητάει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δεν έχουν γίνει τώρα ευρωσύστημα, δηλαδή δεν έχουν εθνική κυριαρχία επί των τραπεζών. Εάν οι τράπεζες αρνηθούν, κάλλιστα η κυβέρνηση μπορεί να βάλει οικονομικούς εισαγγελείς και να τις θέσει σε εκαθάριση εν λειτουργία. Για μένα ο Τσίπρας μόνο μια ελπίδα έχει. Να μπει μέσα στην τράπεζα της Ελλάδος και να πετάξει το στουρνάρα έξω από τις κλωτσιές. Σωστό είναι αυτό, αλλά για να το κάνει αυτό... Να πιάσει στις τιμικές τράπεζες, να πιάσει τους διευθυντές, να τους παραπέμψει στον εισαγγελέα και να βγάλει δικούς τους διοικητές. Μόνο έτσι θα πάει στο δημοψήφισμα. Δεν μπορείς να δείξεις στον ελληνικό λαό ότι έχεις χάσει την εθνική σου κυριαρχία. Το κάθε τσουτσέκι ευρωπαϊκό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα να σου κουνάει το δάχτυλο και να σου λέει ότι θα πεθάνει σε λίγες μέρες. Μετά πας σε δημοψήφισμα ή δεν πας. Αυτό εδώ που βλέπουμε που ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του όλοι έχουν κλειστεί μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στέλνουν αλληλογραφία δεξιά και αριστερά, είναι ντροπή για μένα. Καμία αλληλογραφία. Από τη στιγμή που αποφάσισες να κάνεις ρήξη και δημοψήφισμα, δύο πράγματα πρέπει να κάνεις. Θα ενημερώσεις τον κόσμο, θα βγεις στις πλατείες, θα σταματήσεις να μιλάς με αυτούς, θα βάλεις τον στουρνάρα στη φυλακή και τους άλλους στον εισαγγελέα τους διοικητές. Έτσι θα πας σε δημοψήφισμα. Να ανεβάζεις το φρόνημα του κόσμου. Όχι να κρύβεσαι και να λες, εγώ τώρα θα ψηφίσω το μνημόνιο του Ντράγκη, το μνημόνιο του Γιούγκερ, 30% εδώ, 60% εκεί, 100% εκεί. Αυτά είναι γελιότητες. Για μένα ο Τσίπρας μέχρι τις 17 Ιουλίου που είναι Παρασκευή, είναι τελειωμένος. Παίζει τα αρέστα του. Άμα βγει το δημοψήφισμα, ναι, έχασε. Θα παραιτηθεί. Άμα βγει όμως όχι, πιστεύουν όλοι ότι θα έρθουν οι Ευρωπαίοι και θα θέσουν πρόταση στον Τσίπρα συμβιβασμού. Είναι πολύ γελασμένος. Θα τους πει πάρα πολύ απλά ο Ντράγκη και η Μέρκελ όταν βγει το όχι, μα είστε ήδη σε χωροκοπία, πώς μπορούμε να φτιάξουμε πρόγραμμα με εσάς? Και τι θα γίνει κούρεμα καταθέσεων με βάση τον νόμο. Όταν χρεοκοπήσουν οι τράπεζες, τι γίνεται κύριε Καζάκη, bail-in δεν γίνεται? Βέβαια, βέβαια. Άρα λοιπόν μετά το όχι θα έχουμε το bail-in. Και μετά το bail-in σε τρεις μέρες τι θα έχουμε, ξέρετε? Όλος ο κόσμος στην πλατεία να κυνηγάει το Τσίπρα και αυτός να ψάχνει τα κλειδιά στο ελικόπτερο. Και τελικά μέχρι 17 Ιουλίου έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Γιατί έχει κάνει τρομερά λάθη. Αυτός δεν είναι που έλεγε θα χορεύουν οι αγορές. Η Μέρκελ θα μου αρνηθεί. Με ποια λογική τα έλεγε αυτά? Έφτιαξα λέει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το έφτιαξε. Με τι λεφτά κύριε Τσίπρα? Με τα λεφτά λέει του τούχου σου. Μα το τούχου σου είναι λεφτά για τις τράπεζες. Όχι λέει, είναι λεφτά για τους απλούς και τους φτωχούς. Μόλις βγήκε όμως ο Τσίπρα, τα λεφτά του τούχου σου τα πήρε ο Ντράγκη και τα πήγε στη Φραγκφούρτη. Και αυτός έμεινε ρέστος. Τώρα μιλάει με τη Μέρκελ και του λέει όχι. Ενώ αυτός έλεγε θα λέει ναι. Ο Βαρουφάκης έπαψε να φωτογραφίζεται πια. Ούτε στο πιάνο, ούτε με τη γυναίκα του αγκαλιά. Σε λίγο δεν θα καβαλάει και τη μηχανή. Θα καβαλάει ελικόπτερα. Δηλαδή αυτά
πρέπει να υποθούν. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι τεχνική. Πρέπει να έχει σχέδιο. Το σχέδιό σου δεν θα πας με την Ευρώπη. Θα στήσεις που λένε αυτό που πρέπει να στήσεις και να τα υπογράψεις όλα, ή θα κάνεις ρήξη αλλά με σχέδιο όπως λέτε εσείς. Όχι τη μια μέρα λέμε έτσι, την άλλη λέμε αλλιώς, την άλλη θα έρθω, την άλλη δεν έρχομαι, την άλλη δημοψήφισμα, την άλλη εκλογές. Εγώ βλέπω αυτούς τους γέρους και ντρέπομαι. Έχεις κάποιο τα κοντρόλ, οκ. Άνοιξε τις τράπεζες, βάλε τον κλιματισμό, βάλε τους γέρους του ΙΚΑ μέσα, τους συνταξιούχους και πες τους. Ακούστε παιδιά, έχουμε πρόβλημα, δεν θα πάρετε 500 ευρώ, θα πάρετε 300, αλλά ανθρώπινα. Θες αλλιώς, δώσε τα κούρια, τα λεφτά να τους τα πάνε στο σπίτι. Εφάρμοσε ένα σχέδιο. Μην είσαι γελίος έξω και μοιράζεις νεράκια έξω τις τράπεζες από αυτούς που λιποθυμάνε. Πρέπει να είμαστε σοβαρή χώρα. Κάθονται αυτοί στο Μέγαρο Μαξίμου, τα φιλαράκια από το σχολείο και συζητάνε όλη μέρα τι συζητάνε και εγώ δεν ξέρω τι. Πάνε στα Γιούγκερ, στα Μούγκερ, στη Eurogroup και αυτά και το βαράνε σφαλιάρες στην πλάτη. Θα μιλήσω και λίγο για αυτούς που θα πούνε ναι την Κυριακή. Ναι θα πούνε γιατί. Για να κρατήσει η κρίση άλλα δύο χρόνια και να σωθούνε μετά. Η κρίση θα κρατήσει 30 με 50 χρόνια. Η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνίες για 50 χρόνια 100 λιτότητα. Αυτοί που θα ψηφίσουν ναι, να ξέρουν ότι ο μισθός τους αν είναι σήμερα 1000 ευρώ, θα πάει 200, 300 και αυτό θα γίνει προοδευτικά. Αυτοί που παίρνουν σύνταξη που κάθονται τώρα και κόπτονται, η σύνταξή τους θα πάει και σε αυτούς 200-300. Τα σχολεία θα κλείσουν τα μισά. Τα νοσοκομεία το ίδιο. Θα είναι σε μια διαρκή λιτότητα, σε μια διαρκή απειλή. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν αυτοί που θα πάνε. Τα παιδιά τους, λέει, εγώ αγαπάω τα παιδιά μου, λέει ο οικογενειάρχης. Ναι, θα ψηφίσουν, λέει, την Κυριακή για το μέλλον τους. Μα το μέλλον τους δεν είναι στο ναι. Όταν έχεις δώσει τα κλειδιά του σπιτιού σε ξένους, θα κοιμάσαι έξω στο παγκάκι κάθε βράδυ. Και αυτό δεν θα είναι προσωρινό για 1-2 χρόνια, θα είναι για πάντα. Τώρα θα πω κάτι για αυτούς που θα πούν όχι. Εσείς που θα πείτε όχι την Κυριακή, να το στηρίξετε. Μην είστε μίζεροι, μην είστε κότε. Δεν θα πληρωθώ τον άλλο μήνα, δεν θα πάρω το σύνταξη τον άλλο μήνα, να μην την πάρεις. Να μην την πάρεις. Είναι σαν να είσαι φαντάρος και λες θα πάω να πολεμήσω, αλλά θέλω να μου υπογράψει ο καζάκης ότι δεν θα σκοτωθώ. Δεν γίνεται φίλε. Θα σκοτωθείς, θα χύσεις αίμα, άμα πας να πολεμήσεις. Όλο τον καναπέ, από την ασφάλεια του καναπέ κάνουν επανάσταση. Επανάσταση σημαίνει θα πας να πληγωθείς. Θα πας να ματώσεις. Φοβάμαι λέει μη γίνει κάτι, τι φοβάται. Ήδη είσαι χαμένος. Φοβάται. Αυτά είχα να πω. Με συγχωρείτε για το... για τον τόνο και αυτά, αλλά πρέπει να υποθούν. Εντάξει, εντάξει. Μια χαρά τα είπες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία για όλους μας. Αλλά δυστυχώς, εγώ έτσι όπως βλέπω τον Τζίπρα, 17 Ιουλίου θα έχει ήδη φύγει. Και το άσχημο είναι ότι θα έρθουν αυτοί οι άλλοι, οι ειδικοί, αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία, όπως λέμε. Και θα είναι κάτι πολύ άσχημο για τη χώρα και ταπεινωτικό ταυτόχρονα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, Δημήτρη, να διευκρινίσουμε λίγο ότι το όχι για εμάς στο ΕΠΑΜ δεν είναι η εναλλακτική του Τσίπρα. Εμείς έχουμε πάνω σε αυτή την, έτσι, πάνω σε αυτή τη λογική ακολουθούμε το συνέστημα του λαού, το οποίο συνέστημα του λαού δεν κάθεται και ενδεχομένως και πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει ο Τσίπρας. Εκείνο που θέλει είναι ρήξη με αυτό το σύστημα, ρήξη με τους Γερμανούς, ρήξη με τους Ευρωπαίους που τους έχουν φέρει στα μνημόνια. Επομένως αυτό αξιοποιούμε, αυτό θεωρούμε ότι εκφράζουμε το συνέστημα του λαού για ρήξη με τα μνημόνια και με το ευρωσύστημα. Πάντως λίγο πριν πάμε στον νέο φίλο που έχει περίμενε στο τηλέφωνο, επειδή έχω ένα μήνυμα το οποίο οφείλω να το σχολιάσω. Τελικά θεωρείς ότι ο Τσίπρας είναι εντελώς πουλημένος, δηλαδή δεν έχουμε να ελπίζουμε σε τίποτα. Ρε παιδιά, πότε θα ξυπνήσουμε. Αυτός ο ραγιαδισμός ρε παιδιά, να αναθέτουμε στον πρώτο τυχόντα που μας δείχνουν στη τηλεόραση το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, ολόκληρης της χώρας. Ρε παιδιά γαμώτο μου, η μόνη ελπίδα που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο είμαστε εμείς οι ίδιοι. Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας ρε γαμώτο. Δείτε τους, δείτε τους, δείτε τους. Αραχτή στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Προεδρεύουν της κατάστασης. Και εμείς δίνουμε τη μάχη από μόνοι μας, το καταλαβαίνετε αυτό.
Δεν εννοώ μόνο το ΕΠΑΜ, όλος αυτός ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία, ένα 70% που έχει τσιμεντάρει αυτή τη στιγμή στο όχι, δίνει μόνος του ο κόσμος αυτός τη μάχη, χωρίς καμία υποστήριξη. Η κρατική ραδιοτηλεόραση, αυτό το άθλιο κατασκεύασμα των εγκάθετων, είναι χειρότερη από τους αλαφουζέους και από τους άλλους. Δεν υπάρχει πουθενά μέσω να υπάρχει πολιτικός διάλογος. Και τώρα μιλάμε ότι άμα ο Τσίπρας είναι πουλημένος, εμείς χαθήκαμε. Έλεος ρε παιδιά δηλαδή. Σαν τον Τσίπρα υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες. Για να μην πω, όχι σαν τον Τσίπρα, τους προσβάλλω. Λοιπόν, έλεος ρε παιδιά δηλαδή. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε έτσι, σε τέτοιες καταστάσεις? Το καταλαβαίνετε ότι έτσι σκεφτόμαστε και μας έχουν του χεριού τους οι άλλοι έξω? Μας θεωρούν δηλαδή ότι είναι του χεριού τους, ότι είμαστε του χεριού τους? Ρε παιδιά, ντροπή ρε παιδιά, σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχει ελπίδα. Τότε φίλε μου, τι να σου πω. Άνοιξε μια λακκούβα να μπούμε όλοι μέσα, τελειώνουμε δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά, μερικές φορές πραγματικά η ζωή σταμάτησε δηλαδή σε αυτόν που ψηφίσαμε. Κακός ή καλός ή κακός δεν έχει σημασία. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Δεν δουλεύουμε. Αν μας απολύσουν τη δουλειά, παραιτηθήκαμε. Δεν το παλεύουμε μέχρι τέλους. Τι κόσμος είμαστε ρε γαμώτο μερικές φορές. Δηλαδή με εντυπωσιάζει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, να ακούσουμε το φίλο μας που περιμένει, η φίλη μας που περιμένει στη γραμμή. Σας ακούω. Ναι, κύριε Κασάκη. Ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω οικονομικής φύσεως. Βεβαίως. Πώς μπορεί να αποδείξει οικονομικά ο Σαμαράς όταν έλεγε ότι θα μας έβγαζε από την κρίση, ότι δηλαδή θα βγαίναμε από την κρίση? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή με τι οικονομικά στοιχεία? Με τα οικονομικά στοιχεία που του παρήχε ο κύριος Γεωργίου και η παρέα του. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς πιστεύετε ότι ήξερε ότι δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση ή... Το ήξερε πολύ καλά. Το ήξερε πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο το ήξερε, ήξερε και πότε θα γίνει η μεγάλη καταστροφή. Γι' αυτό και την κοπάνησε με ελαφρά πηδηματάκια προφασιζόμενος εκλογή Προέδρου. Και δηλαδή το 1 δισεκατομμύριο του email Χαρδούβελη ήταν, ας πούμε, γιατί ήταν και δεν ήταν, ας πούμε, 8 από τότε? Γιατί δεν μπορούσε να εφαρμοστεί το σύνολο του μνημονίου που είχε επικαιροποιηθεί τον Απρίλιο του 2014. Τα προβλέπει όλα αυτά που ζητάνε οι δανειστές σήμερα. Τα προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο Απρίλιο του 2014. Έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη του 2014. Δεν μπόρεσε Σαμαρά να τα εφαρμόσει, γιατί έβλεπε ότι βρίσκεται πολιτικά σε ελεύθερη πτώση. Αν τα είχε εφαρμόσει, θα την ισοπαίδωνε ο κόσμος. Λοιπόν, γι' αυτό εφάρμοσε το θεατρικό παιχνίδι success story. Βούλωσε τα στόματα στην Ελστάτ, παρουσίαζε τα πράγματα ωραία στα μακροοικονομικά στοιχεία. Φαντάζομαι με ψεύτικα δεδομένα. Τελείως ψεύτικα, να σου πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μας παρουσίασαν άνοδο στο ΑΕΠ, όπου στηρίχτηκε σε άνοδο της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών. Λέει ότι θα είχαμε αύξηση, αλλά ο Βαρουφάκης αυτούς τους μήνες είχε το ρίξε στο, μας έριξε στον κρεμό. Ενώ λέει ότι ήταν η χώρα, λέει, ήταν η Ελλάδα, η χώρα με την πιο μεγάλη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη τους τελευταίους πριν έρθει η κυβέρνηση. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, γιατί εμφάνισαν το 2014 ότι έχει άνοδο το ΑΕΠ και μάλιστα κυρίως στην τελική κατανάλωση των νοικοκυριών, την ίδια ώρα που παρουσιαζόντουσαν σε ελεύθερη πτώση ο τζίρος Λιανικής. Πώς γίνεται ρε γαμώτο η τελική κατανάλωση να αυξάνει και ο τζίρος στη Λιανική να πέφτει? Ναι, ναι. Μιλάμε, μας περνάνε για ηλίθιους. Απλά δεν γίνεται πολιτικός διάλογος στις τηλεοράσεις και έχεις την κυρία Τρέμη, την κυρία Σακαφιώρα, ποιες είναι αυτές, ας πούμε, Σακαφιώρες. Λοιπόν, και σου λένε παραμύθια. Ναι, ναι. Μάλιστα, να σου πω ένα στοιχείο, τώρα το ψάχνω αυτή τη στιγμή για να στο δώσω για να καταλάβεις τι ακριβώς έχει κάνει ο Σαμαράς και γιατί την κοπάνησε. Την κοπάνησε με ελαφρά πηδηματάκια. Λοιπόν, στο... Θέλετε ότι θέλει τώρα να την ξαναπάρει και η κυβέρνηση στα χέρια του? Τώρα θέλει η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας για να μοιράσει την ευθύνη. Και να φορτώσουν ένα νέο Παπαδήμο στην Ελλάδα. Αυτό ψάχνουν να βρούνε. Λοιπόν, άκουσε να δεις, για να καταλάβεις τι έκανε αυτός ο κύριος και η κυβέρνησή του. Το 2013
το σύνολο του ενεργητικού του κράτους, δηλαδή το χρηματοπιστωτικό λογαριασμό που κρατάει το κράτος, το συνολικό ενεργητικό του ήταν στα 125 δισεκατομμύρια 781. Ξέρεις που έπεσε το 14 στα 85 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου 45 δισεκατομμύρια κάτω, τα οποία ρευστοποίησε η κυβέρνηση Σαμαρά για να εμφανίσει ότι δήθεν έχουμε success story. Με αποτέλεσμα το τεράστιο έλλειμμα, οι χρηματοπιστωτικές δηλαδή υποχρεώσεις της χώρας να κυριολεκτικά να εκτιναχθούν στα 252 δισεκατομμύρια. Και φυσικά έχει αυξηθεί και το κόστος δανεισμού από βέβαια το άλλος, και ασκουρέψαμε το χρέος. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Έγινε, μιλάμε, ο πανικός αρκούδας, για να καταλάβεις ότι μόνο από το νόμισμα και τις καταθέσεις, δηλαδή τα ρευστά διαθέσιμα που διατηρεί ο ευρύτερος τομέας, δημόσιος τομέας, η γενική κυβέρνηση, από τα 22 δισεκατομμύρια που ήταν το 13, τα έριξε ο Σαμαράς στα 17. Δηλαδή το υπόλοιπο το φάγε προκειμένου να πληρώσει το χρέος και να εμφανίσει ότι δεν πάμε καλά. Ναι, ναι. Και μια δεύτερη ερώτηση. Επειδή είδα στο blog σας μια δημοσίευση, είπατε ότι άμα πούμε ναι, άμα συμφωνηθούν δηλαδή και πριν το δημοψήφισμα, μετά τη Δευτέρα, καταρχάς το capital control και οι κλειστές τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν, ισχύει αυτό. Μπορούν να συνεχίσουν και να συμφωνήσουμε, μπορούν να συνεχίσουν. Βεβαίως, βεβαίως. Και μπορούν κάλλιστα να κουρέψουν καταθέσεις. Όχι μόνο θα κουρέψουν καταθέσεις, η εντολή και ο μηχανισμός έχει τεθεί ήδη σε κίνηση. Θα γίνει αυτό συγκεκριμένα ή υπάρχει πιθανότητα? Όχι, 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 θα γίνει συγκεκριμένα. Γι' αυτό κλείσαν τις τράπεζες, γι' αυτό έχουν βάλει πλαφόν σε αναλήψεις. Ναι. Θα γίνει συγκεκριμένα, και να μου το θυμηθείς, ότι δεν θα περιοριστεί μόνο στις 100.000 και πάνω. Θα πάει και δηλαδή... Θα πάει πολύ πιο κάτω. Το μεσαίους και κάτω. Που δεν έχουν... Η αγορά εξ Αμερικής λέει ότι θα πάει σε 100%, δηλαδή από το πρώτο ευρώ. Ναι. Και σε περίπτωση επιστροφής στη δραχμή, η άμεση υποτίμηση πόσο θα είναι? Γιατί όλο αυτό δεν έχουν καταλάβει. Είχατε πει, ας πούμε, παλιότερα ότι... Κοίταξε να δεις. Να δούμε συγκεκριμένα. Καταρχάς λέω όχι 6-8 μήνες να γίνει πρώτα κρατικοποίηση, να πάει κατευθείαν στη δραχμή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα είναι αποτυχία, πιστεύετε? Όχι, δεν είναι θέμα αποτυχίας. Δεν γίνεται τεχνικά. Ναι. Τεχνικά δεν γίνεται. Ναι, logistics, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ποιο είναι το θέμα? Όταν θα μπει το εθνικό νόμισμα, ξέρεις που θα έχει πέσει το ευρώ? Ναι, όπως έγινε στην Κύπρο που πήραν τις καταθέσεις. Όχι, 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 όχι. Μιλάμε για την ισοτιμία, τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ. Ναι. Αν φύγει η Ελλάδα θα ακολουθήσει μια πορεία περίπου 6-8 μηνών, ναι, μέχρι να βάλει το νέο εθνικό νόμισμα. Ναι, ναι. Μέχρι τότε ξέρεις που θα έχει πάει το ευρώ? Θα έχει πάει στο μισό δολάριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ίσως και πολύ πιο κάτω. Εάν τώρα είναι 1:1 και το κρατάνε με τα νύχια και με δόντια, καταλαβαίνεις θα γίνει άμα φύγει το ευρώ. Άμα φύγει από το ευρώ ή η Ελλάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα, γιατί λοιπόν να στήσει την ισοτιμία της με το ευρώ? Για να κατρακυλάει το εθνικό της νόμισμα? Όχι. Θα πάει να τη στήσει την ισοτιμία της με το δολάριο και μια σειρά άλλα νομίσματα που αφορούν χώρες που κατά κύριο λόγο έχουμε ανελαστικές εμπορικές σχέσεις. Και θα είναι το ευρώ, και σε σχέση με το ευρώ είναι πολύ πιθανό το νέο εθνικό νόμισμα να είναι πολύ πιο ακριβό. Γιατί πιο ακριβό? Σε συναλλαγματικές ισοτιμίες το νέο πάντα. Δηλαδή να είναι 2 ευρώ μία δραχμή. Αυτό που είχατε πει είναι η περίπτωση του να υπάρχει διπλό νόμισμα, που το έχω καταλάβει να είναι... Όχι, 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 δεν θα υπάρχει διπλό νόμισμα. Διπλό νόμισμα σημαίνει ίσον καταστροφή, όπως και να γίνει. Το ξέρω, ναι, υποτίμηση, κατάλαβα. Όταν θα περάσουμε σε εθνικό νόμισμα, μετά στις 6-8 μήνες, θα υπάρξει μια μικρή περίοδος όπου θα αποσυρθούν τα ευρώ και θα ανταλλαχτούν από τις τράπεζες στο νέο εθνικό νόμισμα. Όπως έγινε ακριβώς το 2002 όταν περάσαμε στο ευρώ. Κατάλαβα. Το 2002 που μας γκρεμίσαμε το χρηματιστήριο, για να πούμε δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μας λέει ένας φίλος, έχει τον Άδωνη και λέει, κούρεμα των καταθέσεων με το όχι. Φυσικά και με το ναι έχει κούρεμα καταθέσεων. Όταν ψηφίσουν οι φοβισμένοι το ναι, θα βγει και θα πει εγώ για το όχι μίλησα, όχι για το ναι. Κλασικός Άδωνης και τα λεφτά του έξω. Το ενδιαφέρον είναι, φίλε μου, μια παρατήρηση. Για να γίνει κούρεμα καταθέσεων, πρέπει να υπάρχει συμφωνία της Βουλής και της κυβέρνησης.
με το όχι, ποιος θα τολμήσει να δώσει το ok για κούρεμα καταθέσεων? Μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Άδωνης. Ποιος θα τολμήσει, ποια κυβέρνηση θα τολμήσει με ένα βροντερό όχι να αποδεχτεί το κούρεμα? Εάν είχε γίνει δημοψήφισμα πριν πει το όχι η Βουλή της Κύπρου το Μάρτιο του 2013, πιστεύετε στα σοβαρά ότι θα άλλαζε τη θέση της η Βουλή της Κύπρου? Άρα ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε το κούρεμα και να μπορούμε να συνεχίσουμε σε μια πορεία η οποία θα μας απεξαρτήσει από τον κύριο Ντράγκη είναι μόνο το όχι. Το ναι κάνει σίγουρο το κούρεμα, γιατί ποιος θα αντισταθεί στους δανειστές και στις απαιτήσεις τους πλέον? Ποιος, όταν θα έχει πει ναι ο λαός? Θα λένε, εγώ θα ήθελα να το πω το όχι, αλλά τι να κάνω, βλέπετε ο λαός είπε ναι. Ποιος θα αντισταθεί στις απαιτήσεις για κούρεμα των συντάξεων ή των μισθών ή των εισοδημάτων γενικά του Έλληνα? Ποιος θα αντισταθεί εάν η πλειοψηφία πει ναι? Και μην νομίζετε ότι αν πει ναι θα πάμε σε εκλογές. Αν πει ναι, ποιος θα σταματήσει τους δανειστές από το να επιβάλλουν κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου στην Ελλάδα, με μέρος ή το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει? Ποιος? Εδώ ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, και ενώ έχει εξαγγείλει δημοψήφισμα και είναι υπέρ του όχι, τι κάνει? Συνεχίζει να διαπραγματεύεται με τους δανειστές με χειρότερους όρους από το τελεσίγραφο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ. Να τα ξεκαθαρίζουμε σιγά σιγά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι το μόνο που έχει να χάσει με το όχι είναι τις αλυσίδες του. Τις αλυσίδες που του έχουν φορέσει. Λοιπόν, ένας φίλος μας λέει για το ζήτημα του... μας λέει για τον... για το ΚΚΕ, να σχολιάσουμε τη θέση του ΚΚΕ. Νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος του ΚΚΕ στη διπλή πλειοψηφία, όπως τον είδα εγώ στην περιοδία μου, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί, ιδιαίτερα στα Ιβέρια αλλά και στην Κατερίνη αλλά και αλλού, είναι αναφανδόν υπέρ του όχι. Η ηγεσία του είναι άλλο πράγμα. Εγώ τους έχω μπει μπάσταρδα του τυρί μου. Όποιοι προέρχονται από το χώρο του ΚΚΕ ξέρουν ποιοι είναι τα μπάσταρδα και ποιος ήταν ο τυρί μου. Αλλά εγώ λέω το εξής. Αν ο Ζαχαριάδης που το έχουν κάνει εικόνισμα μες στον Περισσό έλεγε με το πρώτο γράμμα, με το πρώτο γράμμα του, έλεγε ότι σε τούτον εδώ τον πόλεμο όπου διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, εμείς οφείλουμε να δώσουμε τη ζωή μας για να μεταβρέψουμε κάθε ραχούλα και φρούριο του εθνικοπροθετικού αγώνα, γιατί δεν μπορούν να το πούνε και οι σημερινοί διαδοχοί του, αν είναι διαδοχοί του? Στην κυβέρνηση, απέναντι στην κυβέρνηση που διευθύνει αυτόν τον αγώνα, δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη περισσότερη από ό,τι είχε στην κυβέρνηση Μεταξά. Αλλά είναι αγώνας εθνικοπροθετικός. Είναι μάχη του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να πει στη μάχη του ελληνικού λαού, εγώ απέχω. Γι' αυτό και ο Περισσός τι έκανε? Δεν θέλει να δαγκώσει το χέρι που τον πληρώνει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ήθελε πάρα πολύ ο κύριος Κουτσούμπας και η κυρία Παπαρίγα να πούνε ναι, αλλά επειδή θα τους έτρωγαν μέχρι και οι πέτρες, είπαν άκυρο. Το καταλαβαίνουμε, αυτό είναι η ζήτημα. Βάζουνε πλάτη στο ναι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και ο απλός κόσμος του κουκού το καταλαβαίνει. Πέσαν οι μάσκες. Πέσαν οι μάσκες. Μόνο ο χουλιγκάνος στο εγκέφαλο δεν καταλαβαίνει ποιος είναι ο ρόλος σήμερα της σημερινής ηγεσίας του ΚΚΕ στον Περισσό. Αφού έχει ξεφτυλίσει τελείως το πιο ιστορικό κόμμα που υπάρχει εδώ, αλλά και τη σύνδεσή του με τους αθλητικοπαιδευτικούς αγώνες και προσδοκίες του ελληνικού λαού, έχει φτάσει στο να είναι υπηρέτης πιανού, του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του Ντράγκη, του όλων αυτών των κυρίων και κυριών. Αυτό είναι το ΚΚΕ σήμερα. Τι να κάνουμε δηλαδή? Ας ήταν διαφορετικά και εμείς θα το θέλαμε στις γραμμές του αγώνα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Καλησπέρα, Νίκος ονομάζομαι. Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εγώ σας έχω μάθει από τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου σας ακούει εδώ καιρό. Μου λέει άκου το Δημήτρη. Από τότε που τους έχω ακούσει, έχω ξυπνήσει, μου έχεις ανοίξει τα μάτια να σου πω την αλήθεια. Και τα λες και πολύ απλά και τα καταλαβαίνω και πολύ ωραία.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι πολύ γρήγορα. Ναι. Τη φιλική κουβέντα, πολύ γρήγορα. Τι ποσοστό νομίζεις θα πάρει το όχι? Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στο 60. Στην Ελλάδα. Γύρω στο 60 νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κινείται. Ωραία. Για μένα δεν είναι, κοίταξε, για μένα είναι και δυνατό, είναι και δεν είναι. Κοίταξε, με τόσο πόλεμο που έχει γίνει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, μην το εξηγείς. Συμφωνώ. Είναι καλό. Δηλαδή, φαντάσου να είμαστε λίγο πιο ενωμένοι και να τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προωθούσαν το όχι. Τι θα γινόταν, έτσι. Είναι μεγάλη σφαλιάρα. Μην το συζητάς. Πολύ ωραίο αυτό. Άρα, για τη στρατηγική στεναχωρηθεί και λίγο, το βάζω μέσα μου και λέω: κοιτάξτε, 60% με τόσο πόλεμο. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, φαντάσου να βοηθάγανε κι άλλοι, θα γινόταν πανικός, λέω. Κατά το σκέφτομαι ή όχι. Βεβαίως, σωστό είναι αυτό. Ωραία. Κάτι τελευταίο. Δημήτρη, πες ότι, ας το πούμε ότι πάει το όχι το 80%. Ναι. Συμφωνούμε. Ναι. Το όχι θα το κάνει ο Τσίπρας, θα το κάνει Δραχμή. Όχι, όχι. Ο Τσίπρας θα παραιτηθεί, θα φύγει. Με το όχι, με το όχι. Κοίταξε, με το όχι. Βάλτε κάτω να δεις λιγάκι. Βάλτε κάτω, έτσι λίγο λογικά. Εάν έχεις ένα συντριπτικό όχι. Ναι. Πώς θα το διαχειριστεί ο Τσίπρας, όταν αυτή τη στιγμή παρακαλάει τους δανειστές να συμφωνήσουν? Το όχι αυτό θα τον αποτρέψει. Άκου λίγο, άκου λίγο. Εγώ ναι. Εγώ καταρχήν να σηκώνω μια. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Θα σηκώνω. Ναι, λέω. Τόσο καιρό στο μυαλό μου τα βλέπω. Καλά λέω, ρε γάμο. Τα ξέρει ο Δημήτρης. Τα ξέρουν 5-6 άλλοι. Καλά αυτό ο Βαρουφάκης, ο Τσίπρας, λέω, που είναι μέσα στα πράγματα, αλλά δεν τα ξέρουνε. Αποκλείεται, ρε Δημήτρη, να τα ξέρει εσύ και να τα ξέρουν αυτοί. Όχι, βεβαίως τα ξέρουνε, μην το συζητάμε. Να βάλω. Ναι. Καταλαβαίνετε. Άρα λέω, είναι πολυμένοι. Δεν υπάρχει άλλο άλλο. Να το πούμε, είναι ταγμένοι. Ταγμένοι. Ναι. Και έχουν συμφέροντα. Ναι. Ωραία. Με το 80% που θα πάρει από το λαό, τι θα πάει να πει στο λαό? Δηλαδή τι θα πει, θα του πει, με 80% λέει ναι, όχι. Τι θα πάει να του πει? Πιστεύω ότι θα προκαλέσει πολιτική κρίση, θα προκαλέσει πολιτική κρίση και θα πάμε σε εκλογές. Με το 80% μαζί του. Όχι, δεν θα είναι μαζί του. Μα το έχει την υποστηρίξει ο Τσίπρας. Δεν θα είναι μαζί του. Δεν θα είναι μαζί του, να σου πω για ποιο λόγο. Γιατί ο Τσίπρας θέλει συμβιβασμό. Το όχι δεν θα θέλει συμβιβασμό. Το όχι δεν είναι όχι στη συμφωνία, είναι το όχι γενικότερα τώρα. Σωστό, έχεις δίκιο. Ακριβώς. Ο κόσμος θα συχτήρει. Και δεν το όχι αυτό δεν το κάνει τέτοιο, δεν το κάνει η Δραχμή. Ή δεν το κάνει κάτι άλλο, ξέρω ποιο θα κάνει το λαό. Δεν υπάρχει τρόπος να το κάνει η Δραχμή, να σου πω για ποιο λόγο. Το συζητάγαμε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες. Ναι. Κορυφαία στελέχη. Και μας έλεγε ότι τέλος πάντων μας λέγανε ότι συμφωνούν, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο στο εθνικό νόμισμα να φύγουμε από το ευρώ. Και τους λέω, ρε παιδιά, σχέδιο υπάρχει? Η απάντηση ήταν, εάν είναι να κάνουμε έξοδο με το Βαρουφάκι και τους υπολείπους, πες μου να φύγουμε από τη χώρα τώρα. Κατά. Και μας το λέγανε στελέχη της κυβέρνησης. Τα λεφτά θα κουρευτούν, Δημήτρη. Δηλαδή, απλά τα πράγματα. Να είσαι απολύτως σίγουρος. Τα λεφτά. Να είσαι απολύτως σίγουρος. Πάλι θα κουρευτούν, λέει ο προηγούμενος φίλος μου, ο προηγούμενος που τα λέγει. Πάλι θα κουρευτούν. Δηλαδή, τι γίνεται, εγώ θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση. Πού θέλω να επενδύσω, ρε παιδί μου, να ανοίξω ένα μαγαζί, κάτι, να ρίξω στην αγορά μου. Δεν μπορώ να βγάλω δηλαδή 5-10 χιλιάρια που έχω στην άκρη τώρα. Μα μπορείς να τα βγάλεις. Θα μπορέσω μετά το ναι ή το όχι, θα μπορέσω. Με το ναι να είσαι σίγουρος ότι θα κουρευτούν. Όταν έχει κουρευτούν, τι εννοούν? Δηλαδή, έχω 20.000, τι θα γίνουν αυτά? Θα σου βάλουν ένα capital levy, μια έκτατη φορολογία επί των καταθέσεων και θα σου αφαιρέσουν ένα 10, 20, 30, 40%, 50%. Λέω, θα μου δίνουν 10 χιλιάρικα. Μπορώ να τα σηκώσω να βρω τα 10 χιλιάρικα. Όχι, θα σου βάλουν πλαφόν για να μην επιτραπεί όποτε κάνει και στην Κύπρο. Δηλαδή, ο κόσμος έχει πανικοβληθεί. Ή το ναι, το όχι. Θα πάνε να σηκώσει τα λεφτά του για καλό και για κακό. Μα αυτό σου λέω, άκουσε με να σου πω. Γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν άρση των πλαφών αναλήψεως. Λοιπόν, τι κάνανε στην Κύπρο? Επιβάλλανε το πλαφόν αναλήψεως. Άρα μου λέει δεν τα παίρνουν, γιατί θέλω να ακούσει. Δεν θα τους απαντήσω. Όχι, θα τους βάλουν μόνο 100 ευρώ το μήνα. 100 ευρώ το μήνα. Και πώς θα γίνει η αγορά εδώ πέρα? Θα πεθάνει. Ωραία. Άρα, θα πεθάνει. Άρα άκου τώρα τι πάγω. Καλώς ή κακώς τα κολόπεδα. Το κάνανε το παιχνίδι τους. Και αυτό είναι καλό. Γυρισμό δεν υπάρχει τώρα. Αυτό ήθελα να καταλάβω. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό. Μπορεί να τους γυρίσει και μπούμεραν. Αυτό θέλω να σου πω. Γυρισμός δεν υπάρχει. Ο γυρισμός είναι μόνο Δραχμή. Τέλος. Δεν αυτό υπάρχει κάτι άλλο τώρα. Αυτό είναι σωστό. Με τέτοια αγορά θα πεθάνουμε όλοι τώρα. Αργά ή γρήγορα. Είναι η δουλειά του καράβι. Θα πεθάνουν πρώτα αυτοί που είναι κάτω στις μηχανές. Και αυτοί που είναι πάνω που είναι πολύ σπουδαίοι θα πεθάνουν σε μια ώρα. Θα πεθάνουν σε μια ώρα. Γιατί. Όλοι θα πεθάνουν. Το καράβι δουλειάει τέλος. Αυτό είναι σε καλό, να σου πούνε αλήθεια είναι καλό. Θα φάμε πολύ ακόμα αγκούρι, πολλολόγος, αλλά σε ένα χρόνο δύο θα βγουν όλοι πεινασμένοι στους δρόμους. Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν υπάρχει γυρισμός. Αυτή τη σκέψη κάνουμε και εμείς, γι' αυτό και υποστηρίζουμε το όχι. Δηλαδή θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα προχωρήσει η κατάσταση.
Δεν θα βαλτώνει. Εντάξει, θα το οικονομήσουν, θα τα οικονομήσουν. Εντάξει, μα άσε, 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 φίλε μου. Θα ισχύσουν εμάς. Φίλε μου, άκου να δεις. Άσε, άσε να, φυσικά και τα κορωμάνε και τώρα. Σήμερα είχαμε άνοδο στα χρηματιστήρια επειδή δημοσιοποιήθηκε η επιστολή του Τσίπρα στους δανειστές. Άσε, άσε να γυρίσει ο τρόχος και θα σου πω εγώ που θα πάνε αυτοί που τα κονομάνε σήμερα. Ρε Δημήτρη, πώς να, κάτι τελευταίο, γιατί και εγώ αυτό τις άκουσα και μ' άρεσε πολύ. Πώς να, τι αγώνα να κάνουμε, ρε Δημήτρη, εντάξει, να έρθουμε στο ΕΠΑΜ, να έρθουμε να φωνά, τι μπορούμε να κάνουμε, ρε γάμο, αφού έχουμε τα μέσα. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχεις, έλα κάτω σε Σύνταγμα σήμερα. 7 η ώρα, να τα πούμε από κοντά. Εγώ είμαι τώρα τελευταίο αδερφό μου και σε βοηθάει πολύ, άσχετο αυτό το πράγμα. Τι αγώνα να κάνουμε. Τι αγώνα, δηλαδή δραστικά πες μου τι αγώνα να κάνω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να στηρίζεις το ηθικό του κόσμου γύρω σου. Δηλαδή να μην τους επιτρέψεις να φοβηθούν. Να φοβηθούν, ξέρετε, από αυτόν τον ρημαγδό, το μέσο μαζικής ενημέρωσης και όλο αυτόν τον γκάφρον που προσπαθούν να μας φοβήσουν. Ναι, ναι. Το πρώτο βασικό ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο, να μάθουν ότι ρε παιδί μου, υπάρχει σχέδιο. Έχουμε σχέδιο, μπορούμε να πάμε ομαλά στη νέα κατάσταση. Δεν χανόμαστε. Ίσα ίσα που θα έχουμε δυνατόν να δουλέψουμε. Είναι τόσο πολύ απογοήτευση. Δεν πιστεύει ο κόσμος. Εγώ σου λέω, ακούστε τον Καζάκη. Ποιος ο Καζάκης αυτός και ποιος και τι και κίτρινε φυλάκια. Τι καταλαβαίνω τώρα. Το καταλαβαίνω μόνο, το καταλαβαίνω. Το λογικό είναι. Εγώ απορώ, δηλαδή απορώ εσύ που δεν έχεις σκάσει τόσο καιρό. Δηλαδή απορώ δηλαδή, που ξέρεις την αλήθεια και δεν έχεις τρελαθεί ακόμα. Να την αλήθεια. Κοίταξε, είναι απελευθερωτική η αλήθεια. Που ξέρεις την αλήθεια γενικότερα, που ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όχι, το να ξέρεις την αλήθεια είναι απελευθερωτική και αν θέλεις και σοβαρό φάρμακο ψυχικής ισορροπίας. Αλλιώς, ψυχασθένεια. Εμένα, δεν ξέρω, θυμώνω, στεναχωριέ μου, δεν ξέρω τι εγώ τι να κάνω, ειλικρινά σου μιλάω τώρα, έτσι. Δεν ξέρω τι εγώ τι να κάνω. Πάντως, φίλε μου, μαζί μας και θα δεις πόσο θα ισορροπήσεις. Με έχεις εμπερδέψει, Δημήτρη, πάρα πολύ. Με έχεις εμπερδέψει και έχω καταλάβει πολλά πράγματα. Γιατί ήμουν λίγο πρόβατο. Και έχει εγώ και πολλοί κόσμος ακόμα. Και πιστεύω θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Θα τα πούμε κάτω, Δημήτρη, θα δούμε. Βεβαίως. Νίκο, μιλάνε με τον αδερφό μου, αρέσει τον αδερφό μου, να μιλήσει τον αδερφό μου. Ωραία, βεβαίως. Χάρηκα πολύ και σε αφήνω να μιλήσει να πει και άλλα πράγματα. Εντάξει. Ωραία, ναι. Έγινε μια χαρά. Έχουμε αρκετούς στις γραμμές. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπάμπης μας λέει, Δημήτρη, σχετικά με τις παράπλευρες επιπτώσεις από την πληρωμή του Delta Intav. Κυκλοφορεί ο όρος cross default. Εξήγησέ μας. Όχι αναγκαστικά τώρα, εντάξει, τι σημαίνει ο όρος κτλ. Τα λέμε το απόγευμα, καλό κουράγιο. Λοιπόν, το ζήτημα του cross default έχει να κάνει με τη διπλή χρεοκοπία τραπεζών και χώρας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, με καταλαβαίνεις, Μπάμπη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι τράπεζες, ναι, θα χρεοκοπήσουν, μα είναι χρεοκοπημένες, γι' αυτό χρειάζονται συνεχείς ενέσεις. Η χώρα από το Δέλτα Νιτάφ δεν μπορεί να χρεοκοπήσει. Και γι' αυτό έχουν πάθει την πλάκα της ζωής τους αυτή τη στιγμή. Προσέξτε να δείτε, βγήκε το EFSF. Ο Κλάους Ρέγκλινγκ, δηλαδή, λέγε με Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, και έκανε μια δήλωση σήμερα. Είναι επίσημη δήλωση. Η οποία λέει ότι εγώ, λέει αυτή τη στιγμή, θα εκτιμήσω εάν και εφόσον ζητήσω επιτάχυνση της πληρωμής των ομολόγων που έχει δώσει προς την ελληνική πλευρά. Προσέξτε να δείτε. Ούτε αυτοί δεν τολμάνε να μας βγάλουν σε πτώχευση. Γιατί η δήλωση γίνεται όχι για μας να τρομάξουμε, αλλά για τους αγορές. Έπεσε σύρμα ότι θα υποβαθμιστεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για τα ομόλογα που είχε εκδώσει στις διεθνείς αγορές για να δανείσει την Ελλάδα. Και τι λέει η δήλωσή του. Λέει να μην ανησυχούν οι αγορές, διότι το πακέτο εγγύησης που δίνουν οι χώρες της Ευρωζώνης είναι αρκετά μεγάλο και μπορεί να υπερκαλύψει τυχόν μη πληρωμή του χρέους από την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Έχει αρχίσει το ντόμινο. Φανταστείτε η Ελλάδα να πει επίσημα, άντε και, ξέρετε, το αησυχτήρα, ας πούμε, που βγαίνει πολύ αυθόρμητα στον Έλληνα αυτές τις μέρες. Δεν πρόκειται να τις κάνουν απολύτως τίποτα. Θα γίνει ο πανικός της σαρκούρας αυτούς. Δεν υπάρχει κίνδυνος σε εμάς. Το cross default αφορά ομόλογα χαρτιά στις αγορές. Είτε αυτά που έχουν κινήσει οι ίδιες οι τράπεζες, είτε αυτά που έχουν κινηθεί στο όνομα της Ελλάδας. Αλλά οι αγορές θα χυμίξουν σε αυτούς που μας δάνησαν, όχι σε εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό φοβήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF, που σήμερα πλέον έχει μεταξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και βγήκε με επίσημη ανακοίνωση. Το καταλαβαίνετε. Τι έχουν πάθει. Έχουν πάθει λαχτάρα. Γι' αυτό έχουν επενδύσει όλοι σε ένα μεγάλο ηχηρό ναι στους Έλληνες. Και ξέρετε, η υποχρέωσή μας, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, για το όχι, δεν είναι μόνο εθνικό, πατριωτικό, προοδευτικό και δημοκρατικό καθήκον.
είναι και ευρωπαϊκό καθήκον. Γιατί με το δικό μας όχι σώζονται και άλλοι σαν και εμάς. Σώζονται και άλλοι. Για φανταστείτε ο Έλληνας να πει ναι, τι έχουν να πάθουν οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Πορτογάλοι και οι υπόλοιποι που έρχονται από πίσω. Για φανταστείτε, ενώ με το δικό μας όχι, θα αρχίσει τον ντόμινο να μεγαλώνει και θα πτωχεύσουν αυτοί οι μηχανισμοί που, πώς το λένε, σβήνουν ή πνίγουν λαούς. Και εκεί τότε θα μπορεί να πει όχι εύκολα και ο Ιταλός, πάνω πιο εύκολα, και ο Ισπανός και ο Πορτογάλος και ο Γάλλος. Το καταλαβαίνουμε. Να τι σημαίνει είσαι πατριώτης και Ευρωπαίος, όπως μας λέγανε οι, πώς το λένε, οι Τσιπηρίπη, Τσιπηρίπη, όλο αυτό το πράγμα, το συνοθήλευμα που σήμερα λέει όχι μεν, αλλά από κάτω σπρώχνει το ναι. Τι από κάτω, εδώ ο Παπαδημούλης μας το είπε φάτσα φόρα. Ο κύριος Κατρούγκαλος μας το είπε φάτσα φόρα. Ο κύριος Χρυσόγονος το ίδιο. Ο κύριος, πώς το λένε, ο TVXS, πώς το λένε, Βαρδινογιάννη speaking, αυτός. Ναι, όλοι ναι. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο πρώτος επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Το καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ο κύριος Δαγασάκης, ναι. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Μόνο εμείς και εμείς με τη δύναμή μας μπορούμε να το επιβάλλουμε. Για μια ακόμη φορά, δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία μας αυτό. Έχουμε θερμοπύλες, ρε παιδιά, στην ιστορία μας. Πόσοι λαοί σαν και εμάς έχουν τέτοια ιστορία θερμοπυλών. Πάντα τη φύλαγαν οι απλοί. Λοιπόν, ελπίζω τον Μπάμπη να τον... Μάλλον εσείς που είχατε την απορία να μπόρεσα πάντως να, επειδή μου λένε και άλλοι, να πω το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι 210-3428-676, 210-3428-676 για την επικοινωνία ζωντανά. Να πούμε επιπλέον ότι σήμερα είναι τα εγγένεια του περιπτέρου στο Σύνταγμα του ΕΠΑΜ και θα βρισκόμαστε εκεί φυσικά όλοι μαζί για να κάνουμε τα εγγένεια. Βεβαίως, 7.30 λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε γυρίσαμε και αφήσαμε και παραπονεμένους τα Γρεβενά, την Κοζάνη και την Καστοριά. Δηλαδή, άσε που θα μας πάρουν με τις πέτρες, δηλαδή ειδικά για την Κοζάνη, τρεις φορές έπεσε ο διάολος, τρεις φορές και έχουμε ακυρώσει. Εγώ δηλαδή, με δική μου ευθύνη, αλλά ήμουν άρρωστος. Τέλος πάντων, πάντως μετά το δημοψήφισμα και με ένα ηχηρό όχι στην πλάτη, θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και θα μας πάρει η ανηφόρα πάλι για τη Βόρεια Ελλάδα. Ώστε δεν θα αφήσουμε ραχούλα για ραχούλα, όπως λέγανε παλιά. Λοιπόν, στο φίλο ή τη φίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννης ονομάζομαι. Είμαι πολύ θυμωμένος για όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται. Γιατί θα μιλήσω ως Γιάννης, δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας, αλλά ο καθένας θα αναλάβει την ευθύνη του για αυτό το χάλι που ζούμε, που τα μέσα μαζικής προπαγάνδας έχουν καταντήσει το κόσμο. Θα το πω λίγο άσχημα, γιατί είμαι πολύ θυμωμένος, δεν είμαι αγανακτισμένος, είμαι θυμωμένος. Γιατί ό,τι και αν είναι αυτό το δημοψήφισμα που λένε, είναι μια δημοκρατία. Και θα μιλήσω, γιατί εγώ μέχρι το 2007 ψήφιζα δεξιό κόμμα. Από το 2009 και μετά από το 2000 ψήφιζα κόμματα που να είναι εθνικά, να έχουν όλη την ομοψυχία και να είναι Έλληνες και να λένε και να όχι. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Τσίπρας. Έχω δει κάποια λάθη, έτσι που τα καταλαβαίνω εγώ, με μια συμφωνία που είχε υπογράψει το Φεβρουάριο του 2015 για τα επιπλέον μέτρα, τα 8 δις που είχε πει. Αλλά το όχι είναι κάτι που πρέπει να το τιμήσουμε όλοι. Δεν ξέρω αν γίνομαι κουραστικός. Όχι καθόλου, συμφωνούμε απόλυτα, ανεξάρτητα το τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Ναι. Είμαι πολύ θυμωμένος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαι θυμωμένος με τα ζώα που εθνοτυφλούνε, δηλαδή εκνευρίζομαι όταν σου λέει ότι μα ξέρουμε, λέει, με το ναι, θα πάμε στον κρεμό. Ρε ξύπνα, ρε καραγκιός ραγιά, ξύπνα γαμότο σου. Ξύπνα, θα πας στον κρεμό, το βλέπεις. Πες κάτι άλλο. Δεν ξέρω, λέει, είναι το άγνωστο. Και ακούς και σου λέει ο άλλος, εγώ ψήφισα ποτάμι. Το καραγκιόζι το ποτάμι ψήφισες.
το παιδί, τον μπαστάρδι του Κουμπόμπολα. Μην αρχίζω και νευριάζω. Έχω εκνευριστεί, έχουν φτάσει τους μισθούς 300 ευρώ. Θα τους φτάσουνε Ουγκάντας. Και κοροϊδεύουνε τον κόσμο. Και σου βγαίνει η κόρη, μη πω τώρα, πρόεδρος του Πασόκ, η κυρία Γεννηματά, να σου πει πράγματα. Τι πράγματα είναι αυτά δηλαδή. Ξεσηκωθείτε ρε παιδί μου. Ξεσηκωθείτε δηλαδή τέτοιους ραγιάδες στην Ελλάδα ρε παιδί μου. Να πούμε ένα όχι. Να πούμε ένα όχι σχηρό. Όχι. Δεν ξέρω Δημήτρη, αλλά έχω θυμώσει. Δεν έχω αγανακτήσει. Έχω θυμώσει. Κοίταξε, η οργή αυτές τις ώρες είναι πάρα πολύ καλός σύμβουλος. Είναι αυτό που έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τις τελευταίες μέρες. Το Άισιχτήρ. Και το ακούω ακόμη και από ψηφοφόρους του Σαμαρά. Ακόμη και από ψηφοφόρους του Σαμαρά, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Άισιχτήρ. Άισιχτήρ, αυτό. Εγώ Δημήτρη, έχω ψηφίσει το ΕΠΑΜ. Σε εκλογές δεν κατέβηκε το ΕΠΑΜ. Ναι. Ψηφίζω το ΕΠΑΜ για κάποιο λόγο, συγκεκριμένο γιατί είναι όχι κόμμα, δεν κόβει, ενώνει. Είναι όλοι μαζί να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, γιατί αυτό είναι η δημοκρατία. Όλοι μαζί, ελάτε να κάτσουμε, να μιλήσουμε. Έτσι εγώ τη νιώθω τη δημοκρατία. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Όλοι μαζί να τη βρούμε. Αριστερός, δεξιός, οτιδήποτε. Και, όχι δεν έχω κάτι άλλο, αυτό δηλαδή όλοι μαζί να μιλήσουμε. Όλοι να βγούμε και όχι στα πρακτοράκια και όχι στην προπαγάνδα και όχι σε όλο το τι θα κάνουμε, θα πάμε, θα μας φάνει οι Αλβανοί, θα μας φάνει οι Τούρκοι, θα είμαστε σε ένα περιβάλλον εχθρικό. Εδώ ρε θα μας φτάσουν να γίνουμε μια ποικία χρέους. Και προτιμάμε δηλαδή τι, ένα νόμισμα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, δεν ξέρω τώρα πώς ακουστεί, είναι σαν να σου λέει Ελλάδο αγόρι μου, έχεις μια βιλάρα, θα έχεις με μπισίνες, αλλά δεν έχεις να φας. Όχι, γιατί προτιμώ τη βιλάρα να λέει ευρώ και να δεν θα έχω να φάω. Προτιμώ να έχω ένα σπίτι αξιοπρεπές, αλλά να έχω να φάω. Να έχω μια προοπτική. Να έχει μια προοπτική. Εγώ είμαι 35 χρονών και μου δίνουν μισθό 400 ευρώ. Δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι σαν νέος 35 χρονών να ζω. Χωρίς να μπορείς να ζήσεις. Ναι, αυτό. Δηλαδή, ναι, χωρίς να μπορείς να ζήσεις. Αυτό που λες τώρα. Μου το είπε ο γιος μου όταν έπιασε την πρώτη του δουλειά και διαπίστωσε ότι τα 300 ευρώ στο χέρι δεν μπορεί ούτε καν να νοικιάσει δικό του σπίτι, ναι, για να μπορέσει να ζήσει μόνος του. Ναι. Πώς να το πούμε, να απεξαρτηθεί από την οικογενειακή αιστεία. Ναι. Που είναι το φυσιολογικό, ναι, και στην ηλικία τη δική σου και τη δική μου του γιου για όλους τους νέους ανθρώπους. Και μου λέει ρε παπά, τι θα γίνει σε αυτή την κατάσταση. Του λέω γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Για να μην επιτρέψουμε να σας θυσιάσουν επειδή έτσι γουστάρουν αυτοί. Συμφωνώ απόλυτα αυτά που λες Δημήτρη. Συμφωνώ, σε ακούω, σε παρακολουθώ και δεν στο λέω για να σε εγκρίψω και έτσι αυτά. Εγώ έτσι αλλιώς δεν διορίζω, οπότε. Ναι, ορίσε. Έτσι αλλιώς εγώ δεν διορίζω, οπότε ναι, με εγκλείψεις. Έχω φτάσει δηλαδή στο αμήν, δηλαδή αυτό στο αμήν. Δηλαδή λέμε Άισιχτήρ, δηλαδή να φύγει αυτή η λέλαπα της μεταπολίτευσης, δηλαδή τα μπάσταρδα του Μπόμπολα και του κάθε κατεστημένου που βάζουν πολιτικούς, μη πω τώρα, για να κάνουν τα λεγόμενα παπαδήμου αυτά που πήγαμε. Εντάξει φίλε μου, είσαι πολύ κατανοητός, εδώ πνέει νέος άνεμος. Απλά χτυπάει το... Ναι, ωραία, με συγχωρείς δηλαδή, αλλά... Πάμε μαζί, ακολούθησέ μας, νομίζω ότι έχει καταλάβει πολλοίς κόσμος τι ακριβώς λέει τώρα. Σήμερα έτσι αλλιώς λέμε για όποιον μπορεί να κατέβει στο Σύνταγμα. Εδώ ένας ακροατής λέει θέλει να μάθει ποια πρέπει να είναι... Για χαρά. Η ακροατής θέλει να μάθει ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή μας εάν ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνει δημοψήφισμα. Εκτιμά ο ίδιος ότι ο Τσίπρας έχει συμφωνήσει. Μα τότε επήγει να κατέβουμε στο Σύνταγμα. Και από εκεί και πέρα θα είμαστε κάθε μέρα στο Σύνταγμα αν γίνει. Και αν γίνει δημοψήφισμα, εμείς θα είμαστε στο Σύνταγμα και την επομένη του δημοψήφισματος. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Γιατί αν βγει ένα μεγάλο ηχηρό όχι, όπως καταλαβαίνετε, τότε θα αρχίσουν πλέον οι απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις για μια άλλη πολιτική. Όχι μόνο το δική μας από την άποψη του ΕΠΑΜ. Ακούμε όλο τον κόσμο να το λέει αυτό το πράγμα. Εάν βγει, εμείς θα είμαστε πάλι εκεί.
πρωτίστως αν βγει ναι, γιατί τότε πρέπει να στηρίξει το ηθικό του αγώνα, γιατί τότε συνεχίζει το αγώνας, δεν χάθηκε απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και βεβαίως ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τις 8 του μήνα, την Τετάρτη δηλαδή, μετά το αποτέλεσμα, μεγάλη εκδήλωση, ώστε πραγματικά, ρε παιδιά, ανεξαρτήτως και πολύ περισσότερο εάν βγει ναι, εάν σπάσει ο διάολος και κερδίσει η μαύρη προπαγάνδα και ο πανικός και η singular, μην την ξεχνάμε, τη singular, η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε ούτε καν το σθένος να αλλάξει τον τρόπο καταμέτρησης, ρε παιδιά, τον τρόπο καταμέτρησης, να μην το έχει ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή τόσο άσχετος και τόσο ανίκανος είναι ο δημόσιος τομέας, να μην μπορεί να ούτε μια καταμέτρηση, ούτε αυτό. Τι δημοσιονομικό κόστος έχει αυτό? Αφήστε που θα πάμε να ψηφίσουμε με τους εκλογικούς καταλόγους της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης. Και έτσι τα παιδιά, τα νέα παιδιά που ήταν να ψηφίσουν στην εκλογική αναμέτρηση την προηγούμενη, δεν πρόκειται να ψηφίσουν τώρα. Ούτε αυτό, ρε διάολε. Ούτε αυτό, τι δημοσιονομικό κόστος έχει αυτό? Πάντως να μην βιαζόμαστε. Να μην βιαζόμαστε. Εάν αποφασίσει η κυβέρνηση να αποστείλει δημοψήφισμα, είναι πραξικόπημα ολκής. Θα μου πεις τώρα είναι το πρώτο? Όχι. Αλλά από εδώ και μπρος αυτό σημαίνει ότι το 60%, το 60% που υπολογίζω εγώ εκεί γύρω από 50-60% στις χειρότερες συνθήκες είναι το όχι, σημαίνει ότι αυτοί μετρήσανε και το βρήκανε 80-90% όχι και τρομάξαν τόσο πολύ που πιέζουν τον Τσίπρα να το πάρει πίσω το δημοψήφισμα. Αυτό θα σημαίνει. Τότε θα μεταφράσουμε το δημοψήφισμα στους δρόμους, θα το μεταφέρουμε στους δρόμους. Οφείλουμε να το κάνουμε. Οφείλουμε. Αλλιώς ρε παιδιά, θα παρατήσουμε, σηκώνουμε, φύγουμε κι εμείς από εδώ τη χώρα. Λοιπόν, και ένα σχόλιο πριν έρθει το επόμενο τηλεφώνημα. Λέει από μία δικηγόρο για την κατάπτυστη απόφαση πραξικοπηματικά που πάρθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Το πραξικόπημα σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δεν είναι για πρώτη φορά. Οι ίδιες αποφάσεις από τους ομογάλακτούς τους κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας που υποστήριζε τις κυβερνήσεις Quisling, δηλαδή δοσυλλόγων Τσολάκογλου κτλ. Και ανάγκασε το Σώμα των Δικηγόρων να δημιουργήσει νέο Δικηγορικό Σύλλογο και να μην εντάσσεται σε αυτόν τον κατοχικό, όπως είναι και ο σημερινός Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Διαβάστε λιγάκι την ιστορία, να δείτε τι μάχη δώσανε οι δικηγόροι εκείνη την εποχή για να μην τους εκπροσωπούν οι εγκάθετοι των δυνάμεων κατοχής. Λοιπόν, το πρασκόπημα λέει σήμερα, οι φίλοι, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ελήφθη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο στο όνομα όλων ημών των συναδέλφων να λάβει θέση επί αδικημένου εθνικής εκλογικής διαδικασίας. Ειδικότερα, ως προς το δημοψήφισμα, ελήφθη η απόφαση να λάβει θέση υπέρ του ναι στις προτάσεις των θεσμών, εκφράζοντας κατά αξιοδότηση την ψήφου εκάστου ημών των δικηγόρων. Πρώτη φορά στα χρονικά επινοήθηκε η εξουσιοδότηση ψήφος σε σχέση με εκλογική διαδικασία. Εν ολίγης, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι σωστό αυτό, να με συγχωρεί η φίλη, έγινε και για τις εκλογές του 46 αυτό το πράγμα. Εν ολίγης, απολύτως πραξικοπηματικά και χωρίς γενική συνέλευση που οδηγέτησαν το δικηγορικό σώμα καθ' υπέρβαση εντολής, ιδίως όταν λίαν προσφάτως, το Δεκέμβριο του 2014, σύσσωμο το Σώμα των Δικηγόρων αποφάσισε κατά των αλλαγών που οι τρεις θεσμοί Τρόικα ήθελαν να επιβάλλουν στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Πρώτη φορά θα κληθεί κάθε συνάδελφος ως δικαστικός αντιπρόσωπος να αποδείξει το αυτονόητο της αντικειμενικότητάς του. Γιατί βεβαίως, ως δικηγόρος μετά από αυτή την απόφαση, οφείλει να μην λάβει την εντολή. Ή τουλάχιστον να ρίξει το δικηγορικό σύλλογο, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Είναι απόφαση όνειδος, όπως λέει η φίλη δικηγόρος, πως το δικηγορικό λειτουργήμα προσβάλλει τον καθένα μας προσωπικά και αναιρεί το ρόλο του δικηγόρου ως συλλειτουργού της θέμιδος και ως προστάτη της στήριξης του συντάγματος. Καταγγέλουμε επίσης τα ψεύδη περί δήθεν κατάληψη του συλλόγου και τάχα παρεμπόδιση συνεδρίαση και επεισοδίων. Συνάδελφοι όλων των πολιτικών χώρων, αλλά και μη εκπεφρασμένοι πολιτικά, παρευρίσκονταν προς ενημέρωση και συζήτηση ως προς την απόφαση. Για την ιστορία, μόνο 4 σύμβουλοι μειοψήφισαν. Νέος σύλλογος τώρα.
στείλτε τους στον αγύριστο. Μέσω του επιδιωκούμενου πολιτικού εξευθελισμού της κυβέρνησης, αυτό που διακυβεύεται είναι η πλήρης υποδούλωση και άσκηση κατοχής στην Ελλάδα. Σήμερα δεν καλούμαστε να υπερασπιστούμε την ιδεολογία καμιάς αριστεράς, καμιάς δεξιάς. Καλούμαστε να υπερασπιστούμε τα πατρώα. Και αυτό ποτέ δεν ήταν υπόθεση μιας ιδεολογίας. Ήταν και είναι η γνήσια και φυσική οργανική σχέση με τον τόπο, την ιστορία του και τους αγώνες του λαού του. Το όχι δεν αποτελεί πολιτική στήριξη σε καμιά κυβέρνηση. Δεν αποτελεί συνέχεια στην ανάθεση και στη λευκή επιταγή. Αποτελεί ανδιαφυσβήτη δήλωση κυριαρχίας και αυτοδιάθεση του ίδιου του λαού. Και έτσι πρέπει να λογίζεται. Κάθε σκέψη παναχώρησης, κάθε διάθεση για ανέντιμους συμβιβασμούς πρέπει να αποτελεί πλέον ενδυνάμει προδοσία. Πρώτη φορά η πολιτική εξουσία γλυκοκοιτάζει το λαό. Ας δείξουμε σε όλους ανεξαρτήτως λοιπόν ποιος είναι αφεντικός σε αυτή τη χώρα. Θέμης Συμβουλόπουλος. Σας ακούμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο πριν μιλήσουμε, μισό λεπτό, μια απάντηση σε έναν ακροατή. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μάθω πώς γίνεται να σας ακούσουμε και από κινητό. Νομίζω ότι επάνω στην ιστοσελίδα του ήρωή.gr υπάρχει συγκεκριμένη εφαρμογή που μπορείτε να ακούσετε και από το κινητό σας. Λοιπόν, πάμε στο φίλο ή φίλη, στο φίλο που είναι στη γραμμή και σας ακούμε. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή ανάλυση πάνω στα πράγματα, έτσι όπως τα λαμβάνω εγώ. Ίσως δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν οι ακροατές, αλλά θα με ενδιαφέρει και η δική σας άποψη. Καταρχάς θα ξεκινήσω από τον Τσίπρα, ο οποίος για μένα είναι χειρότερος από τον Παπανδρέου. Έτσι. Ξεκίνησε ο άνθρωπος και έλεγε ότι θα πάω με σχέδιο. Το σχέδιο που είχε κατ' εμέ είναι ένα. Του είχαν πει οι Αμερικάνοι, προχώρα εσύ μπροστά και εμείς ακολουθούμε και μη σε νοιάζει για τη Μέρκελ. Γι' αυτό έλεγε ότι εγώ έχω σχέδιο, θα τη πω τη Μέρκελ και μη σας νοιάζει εσάς. Μα αν σας πει όχι, δεν θα μου πει όχι. Καλώς το λέγατε εσείς ότι έπρεπε να ξεκινήσει, αυτός περίμενε τον Ομπάμα να μπει μπροστά. Ο Λιού λέει ότι ήξερε από πριν για το δημοψήφισμα. Ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί όταν δεν γουστάρουν κάτι, δεν γίνεται. Ο Κρούγκμαν λέει ότι θα ψήφισε όχι. Είναι σύμβουλος του Ομπάμα. Άμα δεν θέλανε, θα του λέγανε, φιλαράκι, ας τα δημοψηφίσματα και τις παιδικές χαρές, γιατί ξέρεις, σε μια εβδομάδα δεν υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει καθαρά το παιχνίδι των Αμερικανών. Γιατί? Γιατί θέλουν πραγματικά οι Αμερικάνοι να πούμε ένα όχι και να περάσουν, να κερδίσουν κάποια πράγματα στη γεωπολιτική. Παράδειγμα, επεμβάσεις στα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεμβάσεις, ευνοϊκότερους όρους στην Ευρωατλαντική, για το συσχετισμό δυνάμεων του Τρίτου Παγκοσμίου. Ευχαρίστως και αυτά. Θεωρώ όμως αυτή τη στιγμή, να σας πω σε κάτι που δεν σας αρέσει ίσως, λόγω του κυρίου Βαρουφάκη. Θεωρώ ότι ο Έλληνας πρέπει πραγματικά να πει όχι. Και ο λόγος είναι ποιος. Αν πει ναι, είναι χαμένος από χέρι. Γιατί ο Σόιμπλε, μάλλον όχι ο Σόιμπλε, η Γερμανία, στη Γερμανία κάνουν καταμερισμό εργασιών και ο Σόιμπλε φαίνεται ότι είναι στην ομάδα που χαράει στρατηγική. Πάμε δηλαδή, ας πούμε, τη Δευτέρα μία πρόταση. Μισή ώρα μετά από το Γιούνκερ έχει πει ο Σόιμπλε, παιδιά, δεν έχουμε συμφωνία. Όλοι λένε μην τον ακούτε το Σόιμπλε, σε δύο ώρες θα έχουμε συμφωνία κτλ. Δύο μέρες μετά, συμφωνία δεν ήρθε. Ό,τι λέει ο Σόιμπλε σε αυτά τα θέματα γίνεται. Λοιπόν, την Κυριακή μίλησε και ο Κίρτσος στην ΕΡΤ. Αυτός λοιπόν είπε ότι το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι η αριστερά, αλλά είναι η κεντροδεξιά που έχει φοβερές διαρροές στην άκρα δεξιά. Και δυστυχώς για αυτούς η άκρα δεξιά είναι ευρωσκεπτικιστές. Ο μόνος τρόπος λοιπόν, λέει, να περιορίσουν αυτό το φαινόμενο είναι να σκληρύνει τη στάση τους. Και αυτό το βλέπεις από το Σόιμπλε. Κάθε μέρα και πιο σκληρός. Στο γερμανικό κοινοβούλιο έγινε, συγγνώμη για την έκφραση, της πουτάνας. Του λένε οι σοσιαλιστές γιατί δεν υπέγραψες. Και αυτός παίζει το ναι για να πάρει περισσότερα. Να μασκίσουν και να πάρουν περισσότερα. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται όλο αυτό.
βγήκε και είπε στον Bloomberg ότι, όχι στον Bloomberg ο ίδιος, είπε διαρροή, την οποία, η οποία ποτέ δεν διαψεύτηκε, ότι η Ελλάδα και όχι να ψηφίσουν, δεν θα βγουν από το ευρώ. Αυτό το λέει η κυβέρνηση, δεν είναι κάτι άγνωστο. Ναι, προφανώς, όχι, να, εμάς μας σας απειλούσε. Προφανώς ο άνθρωπος εννοεί. Κοιτάξτε παιδάκια, το είπε χθες. Κοιτάξτε παιδάκια, το βράδυ δεν θα έχουμε συμφωνία. Αλλά επειδή τη Δευτέρα δώσαμε μια περιουσία για να κρατήσουμε το ευρώ εκεί που ήτανε, μην το κάνετε και σήμερα, το ελέγχω. Το ελέγχω. Και όχι να πούν οι άλλοι, δεν θα τους βγάλω το ευρώ να... Έτσι, ήρεμα, ήρεμα, το έχω. Θεωρώ λοιπόν ότι αν του πούμε όχι, πραγματικά τον φέρουμε στη δυσκολότερη θέση την οποία μπορεί να έρθει. Έχει να διαλέξει μεταξύ αχαρτογράφητων νερών ή παραδοχή αδυναμίας. Τα αχαρτογράφητα νερά για, πώς να το πω, για κυβερνήσεις και για χώρες όπως η Γερμανία, δηλαδή να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε σενάρια που δεν είναι ήδη προαποφασισμένα, είναι πραγματικός εφιάλτης. Ωραία, ολοκλήρωσε λίγο αν θέλεις, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καταλαβαίνω. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Αν πούμε ναι, παιδιά, χωρίς άλλο. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Με το όχι έχουμε κάτι να παλέψουμε. Mm-hmm. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ένας φίλος μας λέει, μπορεί ο κ. Καζάκης να μας πει τι θα γίνει με τα στεγαστικά δάνεια αν πάμε σε δραχμή. Επειδή λένε ότι θα συνεχίσουμε σε ευρώ, μια και έχουν δοθεί σαν παρακαταθήκη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ευχαριστώ. Πρώτον, όταν φύγουμε από το ευρώ, γιατί η παρακαταθήκη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα ισχύει? Γιατί ρε παιδιά? Ποια συμβατική υποχρέωση προκύπτει? Ιδιαίτερα αν πτωχεύσουμε τις τράπεζες. Αν πτωχεύσουμε τις τράπεζες, τα δάνεια και οι παρακαταθήκες πάνε στάχτη και μπούρμπερι. Και φεύγουμε από το ευρώ. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μας δέσουν με όλα αυτά. Όλα αυτά τα δέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την προϋπόθεση ότι παραμένουμε στο ευρώ. Εάν φύγουμε από το ευρώ, καμία υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε έχει νομικό δικαίωμα, ούτε με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, ούτε με βάση το διεθνές δίκαιο, να μας απαιτήσει οτιδήποτε. Δεν έχει συμβατική υποχρέωση η χώρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Καταλαβαίνετε γιατί καίγονται να μας κρατήσουν μέσα? Και επιπλέον, εάν πάμε σε δραχμή, πτωχεύσουμε τις τράπεζες, γιατί να πρέπει να συνεχίσεις να πληρώνεις κοροϊδίστικα λεφτά? Για ποιο λόγο? Εκτός και αν έχουμε κυβερνήσεις αντισημένες. Αν έχουμε κυβερνήσεις αντισημένες, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Όπως είχαμε και παλιότερα, με την παλιά δραχμή. Ναι. Αλλά πάμε σε μια νέα δραχμή για να αποκτήσουμε μια νέα οικονομία, πραγματικά δίκαιη, ισότιμη και σε μια τελείως διαφορετική βάση προς το συμφέρον της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Μην τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Μην τα ακούτε. Πάρτε πάντα υπόψη σας. Όταν σας λένε αυτό, να απαντάτε, να ρωτάτε. Δείξε μου πού υπάρχει συμβατική υποχρέωση, γραπτή συμβατική υποχρέωση, ότι εγώ φεύγοντας από το ευρώ διατηρώ τις υποχρεώσεις μου έναντι του ευρώ. Πέστε μου πού υπάρχει συμβατική υποχρέωση. Πουθενά. Πουθενά. Η μόνη αναφορά για έξοδο από το ευρώ είναι το άρθρο 50 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση στη χώρα όταν ανακοινώνει την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα επικαλεστούμε κιόλας. Βεβαίως αφήνει ένα διάστημα για να το διαβουλευτούν τα κράτη. Αλλά με τα κράτη θα εξηγηθούμε διαφορετικά. Θα εξηγηθούμε με βάση το διεθνές δίκαιο, στη διεθνή κοινότητα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και τότε να δούμε πώς θα πει διαφορά ο σάκος. Ειδικά με τη Γερμανία. Λοιπόν, και ένας άλλος ακροατής λέει, διαπίστωσε ότι στις εκκλησίες γίνεται προπαγάνδα υπέρ του ναι. Επηρεάζουν ακόμα και τους ηρυζόμενους. Τι όφελος έχει η εκκλησία? Το όφελος του Μπόμπελα το ξέρουμε. Η εκκλησία γιατί? Ακούστε φίλε μου, η εκκλησία όπως την ξέρετε, υπάρχει η εκκλησία του Χριστού, του χριστεπώνυμου πλήθους αν θέλετε, των πιστών να το πούμε έτσι, και υπάρχει και η ιεραρχία. Η ιεραρχία υφίσταται γιατί ο κύριος αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, ναι, λοιπόν,
το έχει κάνει επιχείρηση το μαγάζι, ή φοράει τιάρα παπική, είτε κομποσκίνη καπουτσίνου, είτε πώς το λένε, ενδυμασία χαλιφάτου, για αυτόν είναι το ίδιο και το αυτό. Ο κύριος αυτός πρακτορεύει τα συμφέροντα της οικουμενικής θρησκείας που μεθοδεύεται από τα επιτελεία της Δύσης και των Αμερικανών. Είναι, πώς να το πούμε στη γλώσσα της Εκκλησίας, αιρετικός μέχρι το κόκαλο. Προσπαθεί να αποβάλει το εθνικό στοιχείο από την Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή από την εθνική, να σταματήσει η Εκκλησία να είναι εθνική. Τι σημαίνει εθνική? Σημαίνει δεμένη με τους αγώνες, με τους εθνικούς αγώνες ενός ολόκληρου λαού. Έτσι γεννήθηκαν οι εκκλησίες στα Βαλκάνια και η δική μας. Γι' αυτό είναι επικρατούσα από τα επαναστατικά συντάγματα της Παλιγενεσίας. Είναι και ήταν επικρατούσα, και ακόμη και το ΕΑΜ Ελλάς αναγνώριζε ως επικρατούσα την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί συνδεόταν οργανικά με τους αγώνες του λαού. Ποια εκκλησία? Όχι το Αρχιεπισκόπου, που με ελάχιστες εξαιρέσεις, εγώ μόνο το Χρύσανθο της Τραπεζούντας που έγινε αρχιεπίσκοπος, που γνωρίζοντας τι σημαίνει ξεριζωμός και τι σημαίνει χάνω πατρίδα, αρνήθηκε να χειροτονήσει τον Τζολάκογλου ως πρώτο κυβερνήτη δοσύλλογο της Ελλάδας. Και τον πετάξανε από την Αρχιεπισκοπή για να διορίσει το Δαμασκηνό. Την κληρονομία του Δαμασκηνού συνεχίζει ο Ιερώνυμος σήμερα. Η Εκκλησία, όχι, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, οι κύριοι και κυρίες που διορίζονται ή αν θέλετε χειροτονούνται στην ιεραρχία δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Είναι οικονομικά τα συμφέροντα, χειροτονούνται σε στοές με τελετές και τελετάρχες διαφορετικές από αυτές που προβλέπει η Εκκλησία της Ελλάδας. Πόσο να το κάνω πιο απλό να το καταλάβουμε? Και αυτή τη στιγμή έχουν επιβάλει το χειρότερο καθεστώς χούντας μέσα στην Εκκλησία, για να μπορέσουν να ελέγχεται ο κλήρος, ο οποίος εκ φύσεως και εκθέσεως ήταν πάντα με την πλευρά του λαού. Ήταν οι μεγάλες παραδόσεις από την εποχή του Παπαβλέσσα μέχρι των Μητροπολιτών και των ιερέων της Εθνικής Αντίστασης, που κρατούνται ακόμη και σήμερα τους κρατάνε αφορισμένους. Και δεν αφορήσαν το Δαμασκηνό, τον Αρχιεπίσκοπο της κατοχής, της σφαγής των Ελλήνων και του εμφυλίου. Αυτή είναι η Εκκλησία σήμερα ως προς την ιεραρχία, πάντα λέω. Δηλαδή τους δεσπότες. Είδατε κανέναν να βγαίνει και να στέκεται δίπλα στο λαό? Ο Άνθιμος, ενώ έχουν απαγορεύσει σε όλους τους ιερείς να σχολιάζουν πολιτικά, τα πολιτικά δρόμενα στη χώρα, βεβαίως για τον κύριο Άνθιμο και για τους δεσπότες και τη δεσποτοκρατία αυτό δεν ισχύει, μπορεί να λέει ό,τι αθλειότητα θέλει βεβαίως, αλλά ευτυχώς υπάρχουν οι πιστοί. Είδατε τι έγινε, πως τον κράξανε και του κόψανε το βήχα οι ίδιοι οι πιστοί μέσω εκκλησίασμα, και οι υπόλοιποι τώρα τι κάνουν? Έτσι στείλανε εγκύκλιο από την Αρχιεπισκοπή να λειτουργούν οι παπάδες ως πράκτορες του Γιούγκερ. Να ντροπιάσουν το Ράσο, που με το ίδιο Ράσο ο Παπαβλέσσας πέθανε επάνω στο Μανιάκι. Ή ο Παπανυπόμονος κρατούσε όπλο και ήταν επάνω στο βουνό. Εδώ πλέον έρχονται οι μεγάλες διαιρέσεις, οι διαιρέσεις του έθνους, όπως λέγανε οι παλιοί. Και δεν το λέγαω εγώ, το λέω στον γκρεμιστή ο Παλαμάς, και σε άλλα ποίηματα του από την εποχή ακόμη του 19ου αιώνα. Οι μεγάλες διαιρέσεις του έθνους που ξεχωρίζουν τους γρεκύλους και τους νενέκους από τους αλήθινους πατριώτες, αυτούς που παλεύουν πραγματικά και υπερασπίζονται τη δημοκρατία, ή αν θέλετε την προσδοκία για τη δημοκρατία ενός ολόκληρου λαού. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός για τον Έλληνα από την αρχή της Επανάστασης μέχρι σήμερα. Και εδώ πλέον ξεκαθαρίζουν τα τοπία, φεύγουν τα νεφελώματα, πέφτουν οι μάσκες, ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός και ποιος είναι ο φίλος. Εάν θέλετε, είτε γίνει το δημοψήφισμα είτε δεν γίνει, αν ο Τσίπρας το πάρει πίσω, μόνο έτσι μπορεί να μην γίνει, τουλάχιστον μας έχει βοηθήσει στο να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο εχθρός και ποιος είναι ο φίλος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο team. Σταμάτησα από εργαλείο. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω, είμαι υπέρ του όχι βέβαια, και
θα ξεκαθαρίσω και τους λόγους για τους οποίους είμαι υπέρ και μπράβο στους πριν από μένα συνομιλητές που εξέφρασαν όπως και ο νεαρός που πήρε πριν και ο φίλος από τη Θεσσαλονίκη. Να κάνω σχολιά και δεν θα αργήσω πολύ. Βεβαίως. Απευθύνομαι λοιπόν σε σένα τον πολίτη που σύντομα θα αποφασίσει για το καταγραφικό μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Απευθύνομαι σε σένα, Έλληνα, που έχεις να χάσεις ακόμα πράγματα από αυτή την τραγική εποχή της λιτότητας. Η εξαθλειωμένη είναι αρκετή Έλληνα. Δεν φτάνουν όμως για να ακουστεί ένα βροντερό όχι. Αυτοί θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουν να χάσουν πολλά πράγματα. Μόνο τις τελευταίες ελπίδες που τους απέμειναν, αν τελικά υπερισχύσει. Το ναι. Σε δύσκολες εποχές, Έλληνα, αυτοί που τελικά θα αποφασίσουν δεν είναι βολεμένοι και εξαθλειωμένοι. Εκείνοι έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους. Αυτός που θα καθορίσει το αποτέλεσμα είσαι εσύ. Τα ΜΜΕ, Έλληνα, σου λένε ότι το ερώτημα είναι ευρώ ή δραχμή, ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες, εργασία ή ανεργία. Τα τελευταία 5 χρόνια χάσαμε σχεδόν τα πάντα. Πολλοί θέλουν να μας πείσουν ότι σε λίγο θα τα χάσουμε όλα. Η ερώτηση όμως είναι διαφορετική. Θέλεις να επιλέξεις ένα αργό θάνατο ή σε κάτι απρός διόριστα διαφορετικό, που κανείς δεν ξέρει ακόμα τι θα είναι. Η αβεβαιότητα αυτή ίσως είναι και αφορμή για να αλλάξουμε ακόμα και την ίδια την Ευρώπη. Όπως πολύ σωστά είπες, Δημήτρη, από εμάς περιμένουν να αντιδράσουμε και να ακολουθήσουν και αυτοί. Αλλά αυτό θα το δείξει η ιστορία. Δεν μπορώ να σου πω, Έλληνα, γιατί πρέπει να ψηφίσεις όχι. Μπορώ να είμαι βέβαιος όμως ότι και εσύ θα νιώσεις ντροπή αν τελικά ψηφίσεις ναι. Γνωρίζω, Έλληνα, ότι είναι δύσκολο να ψηφίσεις το όχι. Ο εργοδότης απειλεί με απόλυση, φοβάσαι ότι το δάνειο θα είναι λήξη πρόθεσμο, η τράπεζα θα σου πάρει το σπίτι, τα χρήματα δεν θα αρκούν για να συντηρήσει την οικογένειά σου. Τα όνειρα που δεν πάβουμε να έχουμε, ακόμα και μέσα στην κρίση, αυτά τα τόσο διαφορετικά και μικρά όνειρα, που είναι τόσο μακρινά, σε εμποδίζουν να ψηφίσεις όχι. Θέλω να ψηφίσεις ναι, Έλληνα, είναι εύκολο και δηλώ ναι, για να γίνει αυτό που κρυφά παρακαλούσες χωρίς να το ομολογείς. Να συμφωνήσουν και αν χρειαστεί να κατεβάσουμε το κεφάλι. Όλοι μας το σκεφτήκαμε, Έλληνα, δεν είσαι ο μόνος. Όλοι μας κάτι χάσαμε αυτά τα χρόνια και χάνουμε ακόμα. Και τώρα σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Δεν μπορούμε να είμαστε ήρωες, Έλληνα. Δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς γενναίοι όταν έχουμε να χάσουμε και τα τελευταία που μας απέμειναν. Αυτή τη φορά χρειάζεται ένα λεπτό μόνο, ευτυχώς, για να δείξουμε τη θέλησή μας. Ώστε να αποδείξουμε και σε αυτούς μας ότι τουλάχιστον δεν είμαστε δειλοί. Συμφωνείς, Δημήτρη, οπωσδήποτε. Το δημοψήφισμα ίσως ακυρωθεί. Είναι πολιτική, έτσι, και ασχολούνται με πολιτική. Το αποτέλεσμα θα το ερμηνεύσουν ο καθένας διαφορετικά. Η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, οι δανειστές είναι παίχτες, σαν ένα παιχνίδι που θα καθορίζει τις ζωές μας στο μέλλον. Οι πράξεις τους είναι σκόπιμες. Το δημοψήφισμα επίσης. Εσύ όμως, Έλληνα, θα έχεις κάνει το καθήκον σου. Θα έχεις απορρίψει τον αργό θάνατο και την αυτοταπείνωση. Ίσως αυτό το καταδικαστικό μεγάλο όχι να μας καταβάλει στην υπόλοιπη ζωή μας, όπως υποστηρίζει ο ποιητής. Ίσως όμως πρέπει να σεβαστούμε τους εαυτούς μας και να αποδείξουμε, Δημήτρη μου, ότι έχουμε το απαιτούμενο θάρρος για να μας αποκαλούν Έλληνες. Σταμάτης, το απόγευμα στις 7 η ώρα θα έρθω να σου σφίξω το χέρι στην πλατεία Συντάγματος, εσένα και τα άλλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη, πολύ ωραίο το κειμενό σου, τα πούμε το απόγευμα. Ναι, όσο μπορούμε να κρατήσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πλέον τα πράγματα είναι οριακά και πρέπει να αποφασίσουμε 1000 φορές δικό μας νόμισμα να χρεοκοπήσουν οι παλιοτράπεζες τους, να χαριστούν τα δάνεια του κόσμου και να χτίσουμε την πατρίδα μας από την αρχή. Έτσι είναι. Ελληνικές μας τράπεζες. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, υπάρχει μία επιστολή αγιοριτών η οποία κυκλοφορεί υπέρ του όχι και διακινείται με στόχο ακριβώς σαν απάντηση ουσιαστικά, γιατί διαβάζοντάς την στην ουσία μένα βλέπω να απαντάνε στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο δείχνοντας ποια είναι η ορθή στάση του Ορθόδοξου Χριστιανού, του αληθινού, όχι του μασκαρεμένου με το ράσο για να πάρει οφίτσια και οφίκια κατά τα γνωστά. Έτσι. Λοιπόν, οι αγιορείτες αυτοί μαζί με δεκάδες άλλους έχουν υπογράψει για το ζήτημα του όχι. Είναι αρκετά μεγάλη επιστολή, δεν μπορώ να τη διαβάσω τώρα γιατί βλέπω και την ώρα είναι περασμένη. Λοιπόν, και δείχνουν αυτό που λέγαμε ότι υπάρχει και άλλη ορθοδοξία εκτός από την επίσημη του Αρχιεπισκόπου. Και τον γύρο του βέβαια, του κογκλαβίου και τι είναι αυτό, κογκλάβιο έχει αυτός, όπως ο Πάπας άλλωστε. Γιατί είναι βεβαίως εξουσιαστής όπως και ο Πάπας. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν βλέπει καμία διαφορά.
και συνηγορεί στη διαμόρφωση της λεγόμενης, του λεγόμενου οικουμενικού χριστιανισμού, ενός χριστιανισμού αποσυνδεμένου από τους λαούς, τα έθνη, χριστιανισμού ακριβώς εργαλείου επιβολής παγκόσμιας κυριαρχίας, όπως ακριβώς διαμορφώνεται. Παγκοσμιοποιημένος εβραϊσμός, παγκοσμιοποιημένος χριστιανισμός, παγκοσμιοποιημένο Ισλάμ. Οι θρησκείες όργανα της παγκόσμιας κυριαρχίας των αγορών και της πλήρους αποβλάκωσης των λαών φυσικά. Λοιπόν, ναι. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα, είμαι ο Δόνος Κουμαρέλας. Έλα. Μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής, το Συμβούλιο της Ευρώπης κηρύσσει το δημοψήφισμα ότι δεν πληρεί τα διεθνή πρότυπα. Διότι δεν έχει υπάρχει ο χρόνος που βλέπετε, οι δύο εβδομάδες τουλάχιστον, και δεν έχει και ξεκάθαρο ερώτημα. Αυτό προς αξιολόγηση, αν θα γίνει τελικά το δημοψήφισμα ή δεν θα γίνει. Μου φαίνεται ότι σήμερα έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι. Έτσι ακριβώς. Ναι, και νομίζω ότι έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό και τα πρακτορία ειδήσεων, ναι, ναι, δείχνουν μια πολύ μεγάλη υπεροχή του όχι, της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων από το ναι, το οποίο δεν μπορεί να υπερκαλυφθεί με τίποτα από το ναι. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Γι' αυτό κιόλας, και μάλιστα χωρίς δημοκρατικό διάλογο, χωρίς ενημέρωση, πρέπει να τα πούμε αυτά. Βέβαια. Έτσι. Έγραψε και με αρθράκι εκεί ότι ο Τσίπρας ξεπουλάει το όχι ουσιαστικά. Έτσι, μπράβο, ναι. Ξεπουλάει το όχι. Και νομίζω γι' αυτό και ο Τσίπρας έδωσε και την επιστολή αυτή χθες το βράδυ, την οποία, αν θυμάσαι, και νομίζω ότι το ξέρεις, δηλαδή, την είχε ζητήσει ο Γιούγκερ από τη Δευτέρα. Αυτά είναι τεχνητάκια, δηλαδή είναι τελικά να τρελαίνεται κανείς. Με τι μαφία έχουμε μπλέξει. Με τι μαφία κυριολεκτικά έχουμε μπλέξει. Και αυτό, ταλαιπωρούν τον κοσμάκι και τους στέλνουν να κάθεται στις ουρές ορθοστασία για 120 ευρώ ή 60 ευρώ πόσα είναι, και να τρέμει όλος ο κόσμος τι θα γίνει, και αυτοί παίρνουν τα παιχνίδια τους. Επειδή μόνο και μόνο φοβόταν την κοινοβουλευτική του ομάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να το υπερασπιστούμε με κάθε μέσο και τρόπο. Έχεις δίκιο. Επειδή ήμουν μέσα στο στούντιο την ώρα που μίλησε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τι ακριβώς είναι. Δεν έχει μιλήσει ακόμη. Α, δεν έχει μιλήσει. Δεν έχει μιλήσει ακόμη. Είναι ώρα τα κανάλια. Έβλεπα τις ανακοινώσεις ότι όσο νούπο θα έβγαινε. Φαίνεται περιμένει τις αποφάσεις και το μαγείρεμα για να βρει μια, πώς να το πούμε, με έναν εύσχυμο τρόπο να τραβήξει πίσω το δημοψήφισμα. Αυτή την εικόνα μου δίνει. Και η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης προφανώς προς τα εκεί μεθοδεύεται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, αν έχει βγάλει, επειδή σύμφωνα με τα ιωθώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι οι εκλογές γίνονται με Ευρωπαίους παρατηρητές, αν αυτό το πράγμα ισχύει, μπορεί να το χρησιμοποιήσουν ακόμη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο Τσίπρας ως νομικό κόλλημα προκειμένου να γίνει το δημοψήφισμα. Βέβαια αυτό το λέγαμε από την αρχή. Ας πω και κάτι άλλο το οποίο μου κάνει εντύπωση. Ο εκλογικός μηχανισμός του κράτους δεν έχει κινητοποιηθεί ακόμη. Τίποτε. Δεν υπάρχει τίποτα. Λέτε και δεν υπάρχει κράτος. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρω από δικηγόρους και από ανθρώπους που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία ότι θέλουν 10 μέρες κατελάχιστο να κινητοποιηθεί ο εκλογικός μηχανισμός. Και είμαστε Τετάρτη σήμερα, έτσι, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Για να δούμε. Απολύτως τίποτα δεν είναι ακριβές. Έχουν βγει μόνο εκλογικοί κατάλογοι. Αλλά δεν υπάρχει προσπάθεια να δοθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, να καθοριστούν, να βρεθούν οι κάλπες, να οριστούν πού, με ποια διαδικασία, τίποτα. Να πληροφορήσω ότι η ΓΕΣΕ ζητά την απόσυρση του, επισήμως την απόσυρση του δημοψηφίσματος. Η ΓΕΣΕ. Έβγαλε ανακοίνωση και θεωρεί ψευδεπίγραφο και διχαστικό το δημοψήφισμα. Κουκουέ. Και αυτή κουκουέ είναι, παιδί μου. Όλοι με το κουκουέ είναι. Όλοι με το κουκουέ. Όλοι με το κουκουέ. Το Γιούγκερ με το κουκουέ είναι. Με τη λαϊκή εξουσία όλοι. Ναι, γιατί το ίδιο είπε και ο Κουτσούμπας μέσα στη Βουλή. Ψευδεπίγραφο λέει το ζήτημα, άρα να μην γίνει δημοψήφισμα. Το καταλαβαίνεις ή να γίνει δημοψήφισμα το δικό του ερώτημα. Γιατί άμα δεν κάνουμε το δικό του ερώτημα, δεν κάνουμε καθόλου. Καταλαβες. Λοιπόν, το ίδιο λέει λοιπόν και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συγγνώμη, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, στο χέρι μας είναι. Πάλι ο περισσός δίνει γραμμή, ρε διάλογο. Δεν θα σηκώνεται όλο το βάρος. Έτσι, σωστό. Έτσι αλλιώς να επαναλάβουμε ότι σε 7.30 ώρα σήμερα στο Σύνταγμα γίνονται τα εγγένεια του περίπτερου του όχι. Εκεί θα σας περιμένουμε. Θα γίνουν φυσικά οι απαραίτητες συζητήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως από εδώ και μπρος, γίνει δεν γίνει, εμείς θα είμαστε κάτω. Έτσι Δημήτρη. Λοιπόν, χαιρετώ και με τη Μίκη. Γεια χαρά. Γεια χαρά, γεια. Μάλιστα. Αυτό είναι καινούριο τώρα για σένα. Τι θα περιμένεις, ο Παναγόπουλος τώρα. Ο Παναγόπουλος πάει για ισόβια με αυτά που έχει κάνει. Θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή. Τι λες παιδάκι μου, δαγκώνεις ποτέ το χέρι που σε τρέφει. Τώρα σοβαρά. Και όταν είσαι ρεμπελόσκυλος σαν και δάφτους, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία ώρα στη ζωή τους. Από την ώρα που έγιναν συνδικαλιστές έχουν πάρει άδεια συνδικαλιστή επαόριστον για 35 χρόνια. Αυτή. Αλλή μόνο. Σας ακούμε ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν με ακούτε. Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί άλλα ακούω στο ραδιόφωνο. Ναι, κλείστε τον υπολογιστή. Γιατί υπάρχει διαφορά χρόνου. Οπότε το κλείνω τελείως. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Γεια σας, Δημήτρη. Γεια. Εγώ δεν ακούω. Τώρα ακούω. Λοιπόν, Δημήτρη, βασικά, εντάξει, έτσι συμφωνούμε όλες τις αναλύσεις που κάνεις. Έτσι, από την αρχή που σε είχα... Ψήφω, εγώ ήταν είχες το 2008-2009, πότε, δεν ξέρω πότε είχες αρχίσει να μιλάς. Έχω όμως μια αντίρρηση, δηλαδή, όσον αφορά την πρακτική τώρα, την στήριξη του ΕΠΑΜ στο δημοψήφισμα. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι... Εντάξει, καταρχήν νομίζω ότι το δημοψήφισμα είναι ενόχο, δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα, δηλαδή είναι ψηφίσεις ή όχι. Του είναι η ίδια όψη του ίδιου νομίσματος, δηλαδή είναι το όψη του ίδιου νομίσματος, δεν νομίζω ότι έχει δηλαδή, καμία σημασία. Εκτός ότι πιστεύω δεν θα γίνει καν δημοψήφισμα. Δεν ακούω. Γι' αυτό και όλας δεν θέλει το δημοψήφισμα. Ναι, εντάξει, λέω στην απίθανη περίπτωση, απίθανη για μένα, αν γίνει. Μα τότε πώς είναι δυνατόν να νιώθει ο ίδιος ότι στηρίζεται από αυτό το δημοψήφισμα και να μην το θέλει. Και να έχει βάλει όλη την ηγετική του ομάδα, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, να λένε ναι στο δημοψήφισμα. Εννοώ να ψηφίσουμε ναι στο δημοψήφισμα από Παπαδημούλη, τον άλλον αυτό το DVXS, τον κύριο Τσουκαλά, τον Δραγασάκη. Όλοι λένε να ψηφίσουμε ναι στο δημοψήφισμα. Αυτοί. Και το σημαντικότερο, φίλε Δημήτρη, είναι ότι έτσι καταχωρούνται ή αν θέλεις χαρτογραφούνται οι συσχετισμοί δυνάμεων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως δεν το καταλαβαίνεις, γιατί έχεις δίκιο ως προς το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αλλά το ουσιαστικό αποτέλεσμα, αυτό που καταγράφεται στον κοινωνικό χάρτη, είναι ότι πλέον θα καταχωρηθούν οι συσχετισμοί των κοινωνικών δυνάμεων. Και εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα το οποίο το χρειάζεται ο λαός για να έχει την εικόνα, να ξέρει ότι είμαστε πολλοί. Το ουσιαστικό συνέστημα που επικρατεί είναι να τους διώξουμε, είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, άρχισε χτίρι, να φύγουν αυτοί. Και αυτό είναι που καταγράφεται επί της ουσίας. Τα άλλα όλα είναι πάνω στα τυπολατρικά. Αν όντως οι δημοσκοπήσεις τους ήτανε πραγματικές και δείχνανε το 80 με 20, δηλαδή ότι ελέγχουν το 80% του ελληνικού λαού, γιατί έχουν λυσάξει να σταματήσουν. Τώρα μου στέλνουν ένα μήνυμα
όπου ο κύριος Τζανέτος και λοιπά κομματόσκυλα έχουν φριάξει αυτή τη στιγμή σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να γίνει ακύρωση του δημοψηφίσματος και να προχωρήσει η κυβέρνηση σε συμφωνία. Καταλαβαίνουμε ότι αν γίνει το δημοψήφισμα και ακόμη 50-50 να βγει, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα δημοψηφίσματα είναι παραμύθι και έτσι πώς θα πηγαίνει στον κοσμάκι. Ναι, αλλά το κάνουμε εμείς. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι το 80% είναι υπέρ του ευρώ. Ενώ με ένα όχι χειρό τίθεται ξανά το ζήτημα από νέα βάση. Από αυτή την άποψη δεν είναι δίκαιο, εντάξει. Δηλαδή, εκεί την συμφωνήσω. Κάτι άλλο που θα ήθελα να εκφράσω. Δηλαδή, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι δεν θα μας αφήσουν νομαλή τώρα που θα βγούμε από εδώ. Ακόμα και αν η πλειοψηφία του κόσμου ήταν υπέρ τη εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εδώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι δεν θα ξεμπλέξουμε δηλαδή τόσο εύκολα με αυτούς. Δηλαδή, πιστεύω ότι η χώρα θα κάνει καλύτερη για δεκαετίες. Δηλαδή, είναι πολύ απεσιόδοξο όσον αφορά αυτό. Εντάξει, αυτό είναι μια απεσιόδοξη όμως τακτική εκτίμηση. Μπορεί να γίνει μόνο αυτό αν αποκτήσουν στρατιωτικοπολιτικό έλεγχο στη χώρα. Μόνο έτσι μπορούν να μας κρατήσουν και να μας κανιβαλίσουν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουν στρατιωτικοπολιτικό έλεγχο της χώρας. Γι' αυτό δίνουμε τη μάχη. Μα γι' αυτό και δίνουμε τη μάχη και του δημοψηφίσματος. Μα δεν κάνουμε μόνο το δημοψήφισμα, είμαστε συνέχεια στο δημοψήφισμα. Να πω ότι μήπως η μάχη θα πρέπει να πάρει και άλλες μορφές. Γιατί, δώσε ιδέες. Βεβαίως πρέπει να πάρουν και άλλες μορφές, μην τρέλουν. Ναι, μήπως είπατε κάτι σε σχέση με τον ένοπλο αγώνα. Μήπως πρέπει να το σκεφτείτε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν σε δίνει, γιατί η άποψή μου ότι αν η χώρα τον υβαλίζεται για δεκαετίες, κάποιοι θα είναι φίλοι, υπερβολή, ας πούμε, κάποιοι θα μένουν, κάποιοι δεν είναι αλλάξει να δει άλλο που είναι το μυαλό της ομάδας. Είναι δύσκολο, θα έχουμε πεθάνει όλοι. Ναι, η δική μου άποψη για τον ένοπλο αγώνα είναι η εξής. Ότι τον επιλέγει η πλειοψηφία του λαού όποτε αυτή κρίνει ότι είναι χρήσιμη και πάντα μετά την επιλογή του εχθρού. Έτσι είναι. Έτσι μόνο νομοτρό. Αυτό γίνεται σε κανονικές συνθήκες. Δηλαδή αυτή η άποψη γίνεται σε κανονικές συνθήκες. Έναν εχθρό ορατό. Σε αυτή την περίπτωση όμως, δεν ξέρω ποιος είναι ο εχθρός. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε. Λέω ότι όσο ο λαός δεν θεωρεί ότι έχει ορατό εχθρό απέναντι, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις ένοπλες μορφές πάλης. Ναι, μα όχι, μα αυτό ακριβώς ο εχθρός ήταν ποτέ ορατός. Δηλαδή μέχρι να μην είναι κανένα. Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Δεν ήταν ορατός. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό προσπαθώ να πω. Ήδη μέχρι τώρα οι συσχετισμοί έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Είναι εμφανής και πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε στο τελευταίο μέσο που θα μπορούσε να έχει ο λαός για να αμυνθεί το. Ο λαός δεν είναι καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο. Εντάξει, αυτό θα το δούμε στην εξέλιξη των πραγμάτων, ο καθένας... Αυτό που θα το δούμε, μπορεί να είναι από 10 μέρες, μέχρι 15 αιώνες. Ναι. Δηλαδή, αυτό δεν θα μπορούμε με το ζόρι να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν έχει Δημήτρη, μισό λεπτό. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που έχουμε εμείς στο επόμενο είναι ότι είμαστε δημοκράτες. Έτσι, δεν πάμε να επιβάλλουμε εμείς κάτι το οποίο έχουμε μια ιδεοληψία που έχουμε στον εγκέφαλό μας για να την επιβάλλουμε όπου. Εννοείται. Αν λοιπόν ο λαός αποφασίσει την αυτοκαταστροφή του, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς παλεύουμε να ξυπνήσει ο λαός, να έρθει στα πλαίσια και στη λογική που βλέπουμε εμείς καθαρή και με την πλειοψηφία να αλλάξουμε τα πράγματα. Συμφωνώ. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο λαός δεν είναι στην αυτοκαταστροφή του. Αυτή που βλέπουμε κάτι άλλο, τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, είναι η άποψή σου αυτή. Δεν αυτό θα ήταν αποτυχία δική μας. Ναι, είναι κάτι το οποίο θα κριθεί στο τέλος. Εντάξει, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, γεια χαρά. Ο φίλος ο Διονύσης μας λέει, μας ρωτάει το Αντέος, δεν υπάρχει ούτε σε Ιαννό που ρώτησα ούτε σε Παπασωτηρίου. Πού θα το βρούμε ακριβώς? Λοιπόν, σας λέμε ότι στα βιβλιοπωλεία Πολιτεία, Ασκληπιού,
στην Ασκληπιού 1-3, στο Χριστάκι, Υποκράτους, στο Παριμίν, Χαριλάου, Τρικούπη, στην Πρωτοπορία, Γραβιάς και επίσης σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο θέλετε κατόπιν παραγγελίας, δηλαδή το ζητάτε και το φέρνει. Ξαναλέω ότι στα βιβλιοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας, που είναι η Πολιτεία, στην Ασκληπιού, Χριστάκι, Υποκράτους, Παριμίν, Χαριλάου, Τρικούπη και Πρωτοπορία, Γραβιάς, 3-5, θα μπορείτε να βρείτε τον Αντέο, για όσους θελήσουν να τον αγοράσουν. Λοιπόν, να τον αγοράσουν από βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, μια και πέρασε η ώρα, λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ, έτσι αλλιώς θα συνεχίσουμε αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη συμμετοχή και την συζήτηση. Έτσι αλλιώς έχουμε μια πολύ μεγάλη Τετάρτη μπροστά μας. Ας κατέβουμε στο Σύνταγμα, όχι ας κατέβουμε, είναι επιτακτικό να κατέβουμε στο Σύνταγμα. Θα έχουμε να συζητήσουμε και πολλά καινούργια δεδομένα που θα έχουμε μέχρι τότε. Να είστε απολύτως σίγουροι για το ζήτημα αυτό. Και τέλος πάντων, εγώ αυτό που διαπιστώνω και αυτό που με χαροποιεί δεν είναι ότι ξαναβγαίνει σιγά σιγά κατά εκατοντάδες χιλιάδες ο κόσμος στους δρόμους. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να είναι και αντιφατικό, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Όσο το ότι αρχίζουμε και ενωνόμαστε ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας ή κομματικής ψήφου. Οι διαχωριστικές γραμμές των κομματόσκυλων πέφτουν. Γιατί προσέξτε, μπορεί ο κατημάς με τις ομπρέλες το μένουμε Ευρώπη να κατέβηκε με χιλιάδες πούλμαν από όλη την Ελλάδα, αλλά η κινητοποίηση που έγινε την Δευτέρα, έτσι, Δευτέρα το βράδυ, είχε μέσα πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ξέρω από προσωπική εμπειρία, οι άνθρωποι με μηνύματα, προσπάθησαν να με βρουν και όλα αυτά τα πράγματα, και ψηφοφόρους από όλα τα κόμματα. Μιλάμε για μια, άλλωστε, όταν το ναι, όχι, συγγνώμη, το όχι αυτή τη στιγμή είναι στο 60%, καταλαβαίνετε ότι είναι διακομματικό. Οριζόντια κόβει όλο το κομματικό σύστημα. Και κυρίες και κύριοι, εσείς που θέλετε να πουλήσετε την πατρίδα μου, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη όλων των αιώνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνέχεια στο Σύνταγμα. Γεια σας, θα τα πούμε το απόγευμα στις 7.30 στο Σύνταγμα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.